Ηρακλής Άρης. Παιδιά, βλέπει κλήρωση. ΠΑΟΚ Ηρακλής. Δεύτερη αγωνιστική. Γιατί δεν είσαι εκεί? Ναι, όντως, γιατί δεν είμαι εκεί. Έχει κορονοϊό. Αυτός ποιος είναι? Ο Βασιλόπουλος. Καλησπέρα σε όλους. Τρόικα και σήμερα μαζί σας. Ξεκινήσαμε φυσικά με το καλύτερο άθλημα όλων των εποχών. Βέβαια. Το οποίο παίζουν οι πιο έξυπνοι άνθρωποι στον πλανήτη. Σαν και εμένα, ναι. Εννοείται. Λοιπόν, είναι η κλήρωση του πρωταθλήματος μπάσκετ σε εξέλιξη. Θα την ακούσουμε σε λίγο. Ρε πρόεδρε. Δεν γίνεται να κουρευτείς, ρε πρόεδρε. Είναι το στυλ του, όχι, εντάξει, είναι ποιο το στυλ. Είναι το στυλ του. Είναι το στυλ του. Αυτός πίσω ποιος είναι? Ο Δαμιανός. Τι, ο Δαμιανός τι? Παπαχατζής. Το γραφείο τύπου του Εσάκη, ο φίλος μας. Ο αδερφός του προπονητή. Βεβαίως. Γραφείο τύπου του Εσάκη είναι. Σοβαρότατος. Ναι, μοιάζει κιόλας τον αδερφό του. Δουβής. Μοιάζει τον αδερφό του. Ο αδερφός του μοιάζει αυτόν. Λοιπόν, σε λίγο θα ενημερωθούμε για την κλήρωση. Είναι σε εξέλιξη. Αρβανίτης Καμπερίδης από Άρη. Εκπρόσωποι των ομάδων μας εκεί, βεβαίως. Ο Άρης Καρακούσης, ο Θόδωρος Δρακόπουλος, ο Χάρης Παπαγεωργίου. Κάτσε να δω. Σακ. Ποτέ. Ποτέ. Τώρα. Ούτε. Όχι. Τώρα. Α, είναι εκεί και ο κύριος Αυγιανάκης, είναι ο Διαμαντίδης. Ναι, τώρα, τώρα είναι η ομιλία του Αυγιανάκη. Μόλις βγήκε ο Αυγιανάκης, έφτιαξε. Όχι, κατά του Βασιλακόπουλου θα μιλήσει. Όχι, με τη μάσκα. Βέβαια, όπως πρέπει. Και ο άλλος με τη μάσκα πρέπει να είναι. Δεν είναι αυτά τα. Ακούμε, Αυγιανάκη. Κριτικά πολλές φορές που λέμε, αλλά είναι πραγματικά η χαρά μεγάλη και για μένα, αλλά φαντάζομαι και για όλους εσάς που αδειμονείτε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα κάτω από. Γιατί το χαμηλώσει. Το Ιβανόφιο, γενικέ. Υπουργέ, το Ιβανόφιο να φτιάξουμε. Μας κάνουν πιο προσεκτικούς. Μας κάνουν περισσότερο πειθαρχημένους και κυρίως μας φέρνουν πιο κοντά. Πιο κοντά στη λύση προβλημάτων. Αγαπητέ Πρόεδρε, χαίρομαι που αναφέρθηκε σε αυτή την συνεργασία την οποία είχαμε και προϊόν αυτής της συνεργασίας είναι στη δεύτερη φάση της αθλητικής μεταρρύθμισης να συμπεριλαμβάνονται και μια σειρά από διατάξεις που αφορούν το μπάσκετ, αφορούν τις ομάδες που συμμετέχουν στο ΕΣΑΚΕ και βέβαια αφορούν την αφρόκαρμα δηλαδή του ναι. αθλήματος. Που όλοι μας αγαπήσαμε και αγαπάμε. Και δεν είναι τίποτα άλλο από σειρά παρεμβάσεων σε ζητήματα που χρόνια πριν έπρεπε να έχουν αντιμετωπιστεί. Δηλαδή, πολύ απλά, θα χρησιμοποιήσω μια φράση που ανέφεραν χθες και προχθές κορυφαίοι εν ενεργεία Ολυμπιακοί της χώρας μας. Δίνουμε τη μάχη του αυτονόητου με αυτή τη μεταρρύθμιση, την αθλητική μεταρρύθμιση. Και χαίρομαι πάρα πολύ που σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή την αυτονόητη προσπάθεια, έχουμε συνεργασία. Έχουμε καλή συνεργασία, έχουμε αποτελεσματική συνεργασία και εύχομαι σύντομα, όταν με το καλό ψηφιστεί το πλαίσιο αυτό, το νέο πλαίσιο, να έχουμε και την εκλογή νέων διοικήσεων σε όλες τις αθλητικές ομοσπονδίες και στο μπάσκετ και στην ΕΟΚ, όπου θα έχουν τα χαρακτηριστικά νέου, φρέσκου και κυρίως παραγωγικού δυναμικού έτοιμου να συνεργαστεί μαζί σας, που εκ των πραγμάτων πρέπει να συνεργάζεστε και συνεργάζεστε, για το καλό του αθλήματος. Ένα άθλημα το οποίο θέλει βοήθεια. Θέλει πλάτη και είμαστε εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να το δηλώσουμε δημόσια και καθαρά. Θα βοηθήσουμε το άθλημα που έχει συγκινήσει γενναίες και γενναίες, που έχει ενεργοποιήσει χιλιάδες νέα παιδιά και οικογένειες. Έχουμε υποχρέωση να δημιουργήσουμε υγιείς συνθήκες για όλη την αθλητική οικογένεια της χώρας μας. Έχουμε υποχρέωση να αναδείξουμε, να καταγράψουμε και να λειτουργήσουμε σωστά. Το Μητρό, έτσι ώστε όλα τα νόμιμα και ενεργά ερασιτεχνικά σωματεία να μπορούν να ωφελούνται, να ενισχύονται και συνάμα να γνωρίζουν άπαντες αθλητές, προπονητές, γονείς, ποιοι είναι αυτοί, ποια σωματεία είναι αυτά που κάνουν σωστά, νόμιμα τη δουλειά τους, να ενισχυθούν από το κράτος και βέβαια να έχουν δικαίωμα συμμετοχής πλέον και στις επικείμενες εκλογές για την ανάδειξη των νέων διοικήσεων. Με αυτά εγώ κλείνω λέγοντας ότι. Βάλαμε μια αρχή πριν μερικούς μήνες. Συνεργαστήκαμε πιο στενά λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων που αντιμετωπίζουμε και θέλω να πιστεύω ότι για λίγο ακόμα καλώ όλους να πειθαρχήσουμε για άλλη μια φορά με τα πρωτόκολλα. Δεν είμαστε, ειλικρινά σας το λέω, καθόλου. Εσύ πίσω μου βάλε μάσκα. Κάτσε, κάτσε τώρα, εδώ το κρίσιμο είναι. Κάτσε να ανοίξουν τα γήπεδα. Να ανοίγουμε πόρτες, να ανοίγουμε θύρες, να ανοίγουμε κερκίδες για το φύλαθλο κόσμο. Να το. Παρ' όλα αυτά όμως. Κάνουμε μια πολύ σοβαρή και προσεγμένη προσπάθεια με τον αρμόδιο για θέματα πολιτικής προστασίας τον Νίκο τον Χαρδαλιά, αλλά και με τους υγειονομικούς του ΕΟΔΗ και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, έτσι ώστε σύντομα, ελπίζω, εύχομαι, αλλά εκείνοι θα μας το πούν, να έχουμε ετοιμάσει ένα επιχειρησιακό σχέδιο τέτοιο, έτσι ώστε να ξέρει ο καθένας τι αναλαμβάνει, τι κάνει
και φυσικά να μπορέσουν να δώσουν το πράσινο φως, ώστε οργανωμένα και συνεργασμένα. Ναι. Ότι είναι εκεί. Κρατήσαμε το αποκλειστικό. Oh, κόλλησε! Σύγναλο! Δεν γίνονται αυτά, ρε! Δεν γίνονται αυτά, ρε! Σαν του ποδοσφαίρου. Το κρατήσαμε μυστικό και το έδωσε ο Άρης μετά σε όλους. Και εμείς κρατούσαμε το αποκλειστικό. Το πρωί δεν το είπα. Το είπες, αλλά σου είπα να μην το πεις. Άρα το είπα. Το ψιλοείπες. Δεν είπα, είπα που είναι. Δεν το είπες. Είμαστε δίπλα σας και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι περνάει από το χέρι μας, ακόμα και προσπερνώντας, βγαίνοντας έξω από το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, απλά και μόνο για να στηρίξουμε τον αθλητισμό. Είναι υποχρέωσή μας. Το κάνουμε. Ίδρωσε ο Γιαννάκης, μουσκεμα έχει γίνει. Το ερκοντήσιο να έρθει στα παιδιά. Στο ΆΚΑ είναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία, καλή χρονιά. Να το στο πάω. Χατζόπουλος Καρακούσης. Χειροκροτάνε τον Γιαννάκη. Από ευγένεια. Αυγιανάκη σε ευγένεια. Εδώ η κυρία ποια είναι πίσω. Υπουργό Αθλητισμού και προχωράμε στο κύριο. Μάσκα δεν φοράς όμως. Ναι, όντως. Έπρεπε δεν είναι. Συγκλήρωση του 21ου επαγγελματικού πρωταθλήματος. Ξεκινάμε όπως πάντα. Τώρα φεύγουν στα γονίδια, στα μικρόφωνα. Με το Μάκη. Με τη βοήθεια της Χριστίνας Καλοπίτα. Ο Βάς. Δεν είναι Χριστίνα. Καλοπίτα. Ποιος μιλάει, Βαγγέλη, μη μιλάς. Όρη Χριστίνα. Α, την ξέρω. Το Λάβριο, τον Ηρακλή, τη Λάρισα, τον Κολοσσό, τον Πανιόνιο, τον Άρη, τον Πάο, τον Χαρίλαο Τρικούπη και τον Ιωνικό. Και βεβαίως πάντα προηγούνται οι κλειδάριθμοι. Ναι. Για να μην. Βαγγέλη, μην μιλάς. Ναι, ρε Βαγγέλη. Εντάξει, εξηγεί ο Βαγγέλης. Καλά κάνει. Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Ο ΑΚΑ. Μόλις βγει ο κλειδάριθμος του Παναθηναϊκού, αυτομάτως θα δοθεί. Και εμείς και ο Άρης πρέπει να πάρουμε κλειδάριθμο. Ακολούθως το ίδιο θα συμβεί με Ηρακλή. Νάτο. Νάτο. Κούση είσαι παιχταρά. Αυτά τα τρία ζευγάρια. Αποθεώνει τον εαυτό του. Και μετά κοροϊδεύει αυτού που πατάνε like. Και αυτό το κάνει δημόσιο στα ταβιά. Ναι, αλλά εγώ αυτό σαρκάζομαι κιόλα. Α, και εμεί. Μαζί με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, οι δύο νέοι general managers. Ωραίο νύχη η Χριστίνα. Αμίλητη. Οι δύο αμίλητοι. Που θα τραβήξει ουσιαστικά με τη βοήθεια και τη Χριστίνα Καλοπίτα τον κλειδάκι. Τι είναι η Χριστίνα Καλοπίτα. Είναι το 10. Το 10 είναι το κλειδάκι του Παναθηναϊκού. Εντάξει, ρε Κώστα, σιγά. Θύρα 10. Είναι της εταιρείας modeling, δεν είναι κάτι. Μια νέα αρχή. Γιατί λέμε το επιθετό της τότε. Η ΕΚΟ γιατί είναι εκεί και μας είπα να μην βάλουμε τα σήματα ΕΚΟ. Και οι φιλοδοξίες παραμένουν υψηλές. Από τα site μας. Πάντα. Οχ. Χόμπα Θόουθ. Χόμπα Θόουθ. Ωραίος. Εύχομαι και εγώ από τη μεριά μου για την Χόμπα Θόουθ. Διαμαντίδη, σταμάτα να πετάγεσαι. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Με υγεία. Πρωταγωνιστική. Πάνω απ' όλα. Για την ερώτηση που μου κάνατε, σίγουρα ο Παναθηναϊκός έχει στόχο να πρωταγωνιστήσει το πρωτάθλημα. Είναι μια διαφορετική χρονιά για εμάς. Εντάξει, ντρέπεται. Καλά τα λέω. Αυτά τα χρόνια είχαμε την οικογένεια Γιαννακόπουλη, η οποία τώρα δεν υπάρχει. Θα δεν κάνουμε υπάρχει. Όλη μια μεγάλη προσπάθεια ενωμένη μαζί για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τον Παναθηναϊκό ανταγωνιστικό. Ωραίο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Πολύ ωραία τα είπες. Το Δημήτρη Διαμαντίδη, το 10 για τον Παναθηναϊκό. Να δούμε παρακαλώ και με τη βοήθεια της Στατιστικής Υπηρεσίας τον κλειδάριθμο που παίρνει η ΑΕΚ. Παίρνει το νούμερο 7. 3. Πώς θα μην λες άλλα. Διαδικασία του κλειδάριθμου. Εδώ είναι ο κλειδάριθμος που παίρνει η ΑΕΚ. Είναι το νούμερο 3. Και ο Νίκος Ζήσης, μέρος της ΑΕΚ. Πεχτάρα. Πώς το παίρνει το 3. Το ξέρουμε και πάει και βάζει το χέρι μέσα. Δείξτε το μας. Της, ΑΕΚ, το ανοίγει. Και είναι από πολύ μικρός. Τέσσερα τώρα θα είναι, φαντάζεσαι. Ένωση δεν χρειάζεται να πάρει. Δεν μέσα. Χρειάζεται λέει. Απλώς να μας πει γιατί έχει πάρει ο ΑΕΚ τον. Άνοιξε το να το δούμε. Α, το άνοιξε μπαλάκι, πώς να πρέπει το. Η Χριστίνα. Πω. Λάθος έκανε. Αυτό να επιστρέψει. Να τον επιστρέψει, το λέει ο Βαγγέλης. Ανοίχθηκε μόλις πριν. Χριστινάρα, σ' αγαπώ. Χριστινάρα, λέ. Εύχομαι σε όλες. Έχει κρατήσει τώρα ένα χαρά τέτοιο. Ναι, εμείς είμαστε εδώ μεταξύ. Καλή επιτυχία στο πρωτάθλημα. Ωραία μάσκα. Ωραία. Το πιο σημαντικό είναι να έχουμε την υγεία μας. Η ομάδα φέτος έχει πολλούς στόχους. Εμάς πήραν τις μάσκες που τους έκανα. Δεν τις πήραν φυσικά. Αλλά πρέπει να πατάμε τα πόδια μας εκεί. Ο Δρακόπουλος έχει. Το ταλέντο. Γριές μια ζωή. Ομάδα να πρωταγωνιστήσουμε. Απλά πρέπει να το δείξουμε στο παρκέ. Ωραία. Ευχαριστούμε και καλή σεζόν. Τι γι' αυτή είναι. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε. Τρίτη αγωνιστική ΑΕΚ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ. Διπλό. 16η αγωνιστική Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ΑΕΚ. Άσος. Σας δίνουμε αμέσως και τις αγωνιστικές με τα ντέρμπι. ΑΕΚ Παναθηναϊκός και 16η στον δεύτερο γύρο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ΑΕΚ. Χρήστε, δώσ' μας φιλό. Συνεχίζουμε με το δεύτερο ζευγάρι που θα πάρει κλειδάριθμο είναι ο Ηρακλής. Όπα! Έτσι, έτσι. Τις μεγάλες ομάδες πρώτες θα τις λέτε. Το νούμερο του Ηρακλή.
Όχι, το νούμερο του Ηρακλή, το 1. Το είχε βγάλει πριν και το ξαναβάλε μέσα. Όντω. Είδα ο διοικητικός ηγέτης για τον Ηρακλή από αποφεύγει. Μπράβο, πρόεδρε! Ο διοικητικός ηγέτης. Ο διοικητικός ηγέτης. Το 1 θα βγάλει. 1,90 έγινε ο Δρακόπουλος. Το 1,90. Το 1. 12. Τι 12, ρε. Εκεί που θα τερματίσει. Όντω, πέσαμε. Τι 12. Το 5, πέμπτος ο Άρης, στην πεντάδα. 12 πόντους θα σας ρίξουμε δηλαδή. Συμβολικό. Ο Δρακοπουλάρα με μάσκα, να το. Το 12 για τον Ηρακλή, ακούμε και τον πρόεδρο του Ηρακλή. Τα θολώνουν τα γυαλιά. Κάτι άσχετο θα πει τώρα. Για το ποδόσφαιρο. Την τέτοια. Είναι ο μόνος που δεν κρατάει το μικρόφωνο. Δεν του το έδωσε. Δώσ' του τώρα, Χριστίνα. Άντε, Χριστίνα. Σεζόν. Του δίν... Την κάνει νόημα να του το δώσει. Κοίτα, κοίτα. Η στόχη είναι να είμαστε κάθε χρόνο καλύτεροι. Ωραία, δηλωσάρα. Νομίζω ότι θα είμαστε ένα βήμα μπροστά. Η Ευρώπη θα είναι μια μάσκαρα της χώρας. Και υποχωρώντας βλέπουμε. Φοβερό. Σταμάτα. Και να περάσει αυτή η πανδημία η οποία επηρεάζει. Ωραίος. Όλους μας σε όλους τους τομείς. Και να γίνει ένα καλό πρωτάθλημα. Ευχαριστούμε και καλή. Με τα γυαλιά είναι δύσκολα. Έλα οι χειροκροτητές, οι κλακαδόροι, οι υπάλληλοι. Ωραία μάσκα φοράει. Η Ρακλάρα μάσκα φορούσε. Ποιος του την έδωσε? Άραγε. Κοντά μας, ο να έρθει ποιος? Να μας πει δύο λόγια. Πανιώνος Παπαχαρτής, καλή και τον Φιόνης. Δεν στείλαμε παίκτη εμείς. Χρυσάνθε. Ό,τι να είναι. Ενώ ο Άρης έστειλε. Ο Άρης δεν έχει υποχρεώσει, φίλε. Ακόμα δεν έχετε δελτία. Κώστα, θα έχουμε όλα τα δελτία. Ναι, θα δώσουμε το ρεπορτάζ μετά. Γεια σου. Εύχομαι να έχουμε καλή σεζόν. Χριστίνα, τι έγινε, γελάς τώρα με το Φιόνι. Yeah, Χριστινάκη, τι γίνεται. Και ένα ανταγωνιστικό, αξιόπιστο και υγιές πρωτάθλημα. Home of Oath. Ωραία. Αξιόπιστο, ανταγωνιστικό και υγιές. Σύντομος και περιεκτικός. Γιατρός. Γιατρός. Δημήτρη, πες κάτι για την ομάδα. Είναι ο Πανιώνιος και ο Ιωνικός Ελένικ Κόιν. Που δεν υπάρχει. Συνεπώς κληρώνουμε τώρα τον αριθμό του Πανιωνίου. Κλειδάριθμος για τον Πανιώνιο λοιπόν. Το ελληνικό είναι. Κι εγώ θέλω. Χορηγάρα. Α, να σου φέρω. Σου έχω μια τεράστια προοπτική, να ξέρεις. Για τις εκπομπές σου, τις τηλεοπτικές. Αλλά. Σούπερ τέτοιο. Είδα. Με χορηγούς, ναι, αυτά από πίσω, αεροπλανάκια, δέχομαι, ντρόου. Δέχομαι. Η μοναδική εκπομπή για τον μπάσκετ. Δέχομαι. Πρέπει να βρει τη στέγη της. Έτσι. Και αυτομάτως για τον Ιωνικό. Ότι ο Ιωνικός παίρνει το νούμερο 9. Το 9 για τον Ιωνικό. Εμείς ποιο πήραμε, το 12, ε? Ναι, και όρισε το 5. Άρα θα ξέρουμε πότε παίζουν. Ναι, τώρα θα βγει. Είσαι μόνο ΑΕΚ Παναθηναϊκός μας δείξατε. Στα τρία ζευγάρια. Στα τρία συγκεκριμένα. Αν ήμουν τώρα εκεί θα είχαμε το χαρτί και θα τα βλέπαμε. Οι κλειδάριθμοι. Δεν πειράζει, δεν χάνουμε τίποτα μόνο. Συνεχίζεται. Βλέπουμε τη Χριστίνα. Πλέον με την ανακοίνωση των ομάδων με βάση. Ωραία. Ποια πετάχτηκε. Με βάση. Την βαθμολογική του σειρά, αφού πρώτα ακούσουμε και για λογαριασμό του Ιωνικού, τον Αντρέα Πετρόπουλο. Πολύ αδύνατη είναι αυτή. Τι γίνεται, ρε Κώστα. Παίκτες είναι. Ποιος είναι αυτός, ο Πετρόπουλος? Ναι, πού παίζει. Του Ιωνικού. Πανιωνίου, κανένας. Δεν είναι κανένας. Δεν πήγε κανένας. Όντως. Ούτε αθλητής, ούτε παράγοντας. Γιατί δεν υπάρχει. Καταρχήν, καλησπέρα για μένα. Εύχομαι υγεία. Πάλι χαμογελάκι. Καλή μήνα σε όλες τις ομάδες. Στόχος του Ιωνικού φέτος είναι να αναδείξει πολλά νέα ταλέντα, τα οποία έχουν να δείξουν πάρα πολλά για το μέλλον και είναι το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ. Αυτό ήταν από την αρχή ο στόχος του Ιωνικού και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος για τη συνέχεια και για αυτά τα παιδιά. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα και πιστεύω ότι έχουμε να δείξουμε πάρα πολλά. Και αν χάνουμε 39 πόντους από τον ΠΑΟΚ, θα κάνουμε φάουλ να χάσουμε με 40. Ο Ιωνικός που συγχωνεύει το μέλλον του μπάσκετ. Με τον Διαγόρα Δριοπηδέων. Με το Διαγόρα. Ναι, με το Διαγόρα. Εντάξει τότε. Στη βαθμολογία της περασμένης σεζόν. Το Περιστέρι ήταν στην τρίτη θέση. Είναι ο τρίτη. Ο αρχηγός του Περιστερίου, ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος. Προμηθέα. Παναγιώτη, έλα μαζί. Περιστεράρα. Χάσαμε στο τέλος. Η Χριστίνα θα μας βγάλει το νούμερο του Περιστερίου. Η Χριστίνα. Έπεσε, έπεσε. Τακ, τακ, τακ. Μπαλάκια, κλήρωση, ό,τι να είναι. Ωραίο δαχτυλίδι. Είναι το νούμερο 8. Γιατί το δείχνεις αυτόν για το Περιστέρι. Α, μπράβο, δείξτε. Και μπράβο, τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο. Παναγιώτη, μετά από δύο σεζόν που το Περιστέρι έχει επιστρέψει στην Basket League και ήταν στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας και τις δύο χρονιές,
τι θέλει να κάνει φέτος, ποια είναι η υπέρβαση. Ο Βασιλόπουλος με τη μάσκα είναι σαν αυτό το token, πώς το λένε, ναι, ναι, ναι. Το έργο. Καλησπέρα για εμένα. Γεια σου. Καλή χρόνια να έχουμε όλες οι ομάδες με υγεία. On both oath. Και είναι ακριβώς όπως το είπες πλέον. Πόσο χρόνο κάνει δύο χρονιές που μου χάει πάρα πολύ καλά η ομάδα. Και χαίρομαι που σε αυτή τη δύσκολη περίοδο βλέπω όλες τις ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα να έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ. Έτσι και το Περιστέρι φέτος έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει έτσι θα κουρευτώ. Με σφαγή μας κερδίσατε. Παραπάνω έτσι. Όπως, ναι, όπως θα σου πηγαίνει. Σίγουρα ο στόχος μας πλέον είναι να είμαστε μέσα στην τετράδα και την επόμενη χρονιά. Α. Και να μπορέσουμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω στο Champions League και να προκριθούμε από τους 16. Τους κερδίζουμε, ξέρεις. Που τελειώσαμε φέτος. Ωραία, Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Τους έχουμε, να ξέρεις. Μην ανεβάζεις τις προσδοκίες. Σωστά, έχεις δίκιο. Οριοθετήθηκαν και οι στόχοι του Περιστερίου. Θα προχωρήσουμε. Να, εκκλήρωση βγήκε. ΑΕΚ Ηρακλής. Μετέχει στα προκριματικά. ΑΕΚ Ηρακλής, Αθήνα. Πω, ταξίδι. Στον οποίο θα περάσουμε στη συνέχεια, μετέχει στο EuroCup. Τι? Εκτός από τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός μετέχει στην Ευρωλίγκα. Ο Προμηθέας Πάτρας, λοιπόν, ναι. Την αγωνιστική χρονιά 2018-19 έγινε η πρώτη περιφερειακή ομάδα που συμμετείχε σε τελικούς πρωταθλήματος. ΑΕΚ Ηρακλής. Ενώ την περασμένη σεζόν διεκδίκησε από την πρώτη αγωνιστική από κάτω θα σε διπλό. Του κυπέλλου Ελλάδας. Φέιτλι. Είναι κοντά μας ο αρχηγός. Χριστίνα, είπαμε. Του Προμηθέα, Φέι, κλάσσα, ο Αγραβάνης. Φέι. Δημήτρη, έλα κοντά μας. Ναι, η Χριστίνα θα βγάζει το αριθμό του Προμηθέα. Ο αδερφός σου, τι έγινε ο αδερφός τι σου! Τι έγινε, το σπίτι δεν σ' άρεσε! Τι ήταν μικρό το σπίτι, η καρσονιέρα! Πισίνα ήθελες! Πισίνα θέλατε, καλομαθημένα, στον αυτοκράτορα ήρθες! Δεν τα λέω εγώ. Ποιος τα λέει? Είναι το νούμερο 13 για τον Προμηθέα Πάτρας. Και θα Δημήτρη, ακούσουμε μετά το Δημήτρη Αγραβάνη, τον αρχηγό του. Και στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας. Καλύτερα του Χριστίνα η περσινή. Του Ιβάν. Πού το θυμάστε τώρα, μωρέ? Ήταν στο γάμο του τέτοιου, γι' αυτό θυμάμαι. Καλησπέρα και από μένα. Γιωργάκη, στο πρόχωμα. Καταρχάς εύχομαι υγεία σε όλες τις ομάδες φέτος, γιατί είναι μια πολύ περίεργη χρονιά, όπως αναφέρανε και προηγούμενα από μένα. Σας πολύ καλό παιδί πρέπει να είναι. Ναι, ναι. Η εξαιρετικό. Ομάδα μας φέτος είναι μια ολοκένουργια ομάδα. Ολοκένουργια. Έχουμε να διεκδικήσουμε 4 στόχους, το Super Cup, το πρωτάθλημα, το κύπελο και το Euro Cup. Ωραίος. Προμηθέα. Το καλύτερο μας σε αυτό, θα κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Και ευελπιστούμε για μια πολύ καλή χρονιά. Έλα και πάλι στο πάλι να σε διαλύσω. Ναι, ναι. Ελπίζουμε να έχουμε κόσμο στα γήπεδα. Μπράβο! Μπράβο. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σεζόν. Ωραίος. Άσπρο παντελονάκι, γαλάζιο που κάνει. Συνεχίζουμε. Μια χαρά. Με το Λαύριο. Γαμπρός. Κατά βαθμολογική σειρά, το Λαύριο Μέγκαμπολτ. Είναι μαζί μας ο Βασίλης Μουράτος. Έλα ρε Μουράτο. Τον θέλαμε στην Α2. Βήμα, ενώ θα βγάλουμε τον αριθμό του Λαβρίου. Ούτε ένας ξένος παίκτης δεν υπάρχει, Κώστα. Πού ξένο θα φέρει πάνω στην κλήρωση. Ναι. Μια φίρμα. Έβγαλα τις νιχάρες της Χριστίνας. Έχει δοθεί ο αριθμός 3 στην ΑΕΚ. Πρέπει να ξαναγίνει κλήρωση. Τι το δείχνεις. Θα τραβήξει κι άλλο μπαλάκι. Ένα είναι σωστό. Η Χριστίνα Καλοπίτα από τη Γιάλα. Το επήρε τότε γιατί το λέμε. Ναι, θα ρίσκε είναι ο... Η Καλοπίτα. Ο Γιώργος Καραϊσκάκης. Η Χριστίνα, οκ. Okay. Είχε δοθεί το 3 αυτομάτως στην ΑΕΚ. Έχω μια κοπέλα η οποία μπορεί το 10. Να είναι στην κλήρωση. Ο αριθμός 9 έχει δοθεί και αυτό. Και το 9 που βγαίνει τώρα έχει δοθεί στον Ιωνικό. Άλλη μία. Γελάζει, Χριστίνα. Επιτυχία. Γιατί βγάζει λάθος μπαλάκια, γι' αυτό γελάει. Βγάζει. Ξέρω εγώ. Είναι τόσο περιπετειώδη. Κι άλλο. Θα έχουν και αφού όλα έχουν. Ναι, όντως. Τώρα εντωμεταξύ η κλήρωση έχει βγει, ξέρεις. Δεν έχουμε το χαρτί με τους κλειδάριθμους. Δεν πειράζει. Τον αριθμό 11. Το 11 δεν έχει δοθεί, συνεπώς το 11 πηγαίνει στο Λαύριο. Ωραία. Βασίλη, πέρσι το Λαύριο Μέγκαμπολ εντυπωσίασε, γιατί παρουσίασε ένα πολύ νεανικό σύνολο Ελλήνων και ξένων Αμερικανών αθλητών. Και φέτος την ίδια συνταγή δείχνει να ακολουθεί, έτσι. Ναι, ναι. Πήρε φτηνούς ξένους και τι γίνει. Σε όλους. Εύχομαι κλισέ θα ακουστεί, αλλά όπως είπαν και οι προηγούμενοι, να έχετε όλη υγεία, γιατί αυτό μετράει. Να έχουμε, ρε φίλε, τι να έχετε. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την ομάδα μας, νομίζω ότι συνεχίζουμε και φέτος με το ίδιο όραμα και την ίδια
ενέργεια και θέληση να πετύχουμε ακόμα περισσότερα από αυτά που πετύχαμε πέρσι. Ωραίος. Και νομίζω ότι έχουμε την τεχνογνωσία και την ανικότητα που απαιτείται για να είμαστε και το ίδιο ψηλά και φέτος. Καλή χρονιά σε όλους και μακάρι να ζήσουμε και φέτος ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Μπράβο, Βασίλη. Και τώρα η σειρά της Λάρισας Bread Factory. Τη Λάρισα Bread Factory. Ο Σπύρος Μούρτος πρέπει να είναι. Θα βγάζει τον μπαλάκι της Λάρισας. Ρε Ντάμιαν. Ο Σπύρος ο Μούρτος της Λάρισας, ο οποίος μετά από δύο σεζόν στον ύφεστο Λίμνου συνεχίζει. Άρης Παναθηναϊκός. Νάτο. Στην Θεσσαλική ομάδα. Ανέτοιμος. Αριανάρα σ' αγάπω. Να 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 να. Το 7 δεν έχει δοθεί σε κανέναν. Πηγαίνει. Πράσινε Θεέ μου. Άρης Παναθηναϊκός, ε. Καλό, δεν θα είναι έτοιμος. Χρύσανθε. Νινό θα είμαι εγώ. Ανέτοιμος ακόμη ο Παναθηναϊκός. Καλύτερα. Έπεσε θύμα έκπληξης. Καλύτερα. Να τώρα στην αρχή. Τι καλύτερα. Μια ήττα δεδομένη που θα την κάνω νίκη. Δεύτερη αγωνιστική μετά με παίξει μέσα στο Ιβανόφιο. Τι καλύτερα. Εσύ που παίζει με την ΑΕΚ στην ΑΕΚ. Δεύτερη αγωνιστική να πάει στο ΑΕΚ. Εγώ θα την κερδίσω την ΑΕΚ, αν θε. Ποια ΑΕΚ. Μας είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να δεθούμε. Μούρτο, ωραίο. Να κάνουμε το βήμα παραπάνω σε σχέση με πέρυσι μια ακόμα καλύτερη φίλο μα. Και ίσω τα playoff. Ωραία. Τι λε, δεν είναι ναι, σοβαρά. Ακολουθούν κλειδάριθμοι για τον Κολοσσό, τον Μπάου και τον Χαρίλαο Τρικούπη. Πρώτα με την ομάδα της Ρόδου. H-Hotels. Και ο Σκατζούρης. H-Hotels την περασμένη σεζόν έκανε μια νέα αρχή σε ένα νέο γήπεδο. Ενώ η Χριστίνα θα βγάζει τον μπαλάκι του, το νούμερο του Κολοσσού H-Hotels. Το νούμερο του Κολοσσού. Ο Καρατζάς είναι μαζί μας. Όχι. Οπότε θα βγάλουμε τον μπαλάκι. Έτσι και τα έκανα εγώ αυτά. Προφανώς για τον Κολοσσό. Που δεν έχει εκπρόσωπο σήμερα. Καλή πορεία που έκανε. Ναι, ναι, κουράστηκαν. Στην αίθουσα. Το μετά παίξτε του 90-10 στη διαιτησία. Έχει δοθεί στον Άρη. Στην έδρα να... oh. Έχει δοθεί στον Άρη το 5. Oh. Πρέπει να τραβήξουμε. Κάτι είπαν για εσάς, Χρυσάνθε. Βγάλτε ανακοίνωση. Ένα ακόμα μπαλάκι για να δούμε ποιο θα είναι το νούμερο του Κολοσσού με νέο προπονητή, τον Αντρέα Μπαζούρη. Είναι το νούμερο 1. Το 1 για τον Κολοσσό. Βγήκαν οι αγώνες. Κρίσατε δες λίγο. Βλέπε εκεί. Βλέπω. Κάνε F5. ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ. Έχω και σαν Ισάκη. Περίμενε. Όχι, όχι. Στα... ο τελευταίος δηλαδή. Ναι, έτσι. Α, μπράβο. Α, μπράβο. Να τα λέμε αυτά. Α, μπράβο, Στέργιο. Ο Σούπερ Κάπ τι είναι, Κώστα. Θα παίξουν 4 πρώτοι. Νόντα, βάλε το σταυρό από μέσα. Ρε, τι είσαι, ράπερ. Όχι, του φύγε, δεν το είδε. Το site του Εσάκη τον ενημερώνει ο συνάδελφος γιατί το δεν έχει. Δεν προλαβαίνει. Δεν προλαβαίνει. Συνόντα, ποιο φοράς. 22. Το 22, καμία σχέση. Α, μπράβο, πολύ ωραία, Δαμιανέ. Θα ακούσουμε και τον Όντα Παπαντονίου. Για να επιβεβαιωθεί και ο τελευταίος πιδάρισμος σε λίγο για τον Χαρίλαο Τρικούπη. Όχι για τον Πάουκ, όχι για τον Πάουκ. Όχι για τον Πάουκ. Λίγο περίεργος δεν είναι ο Νόντας. Ωραίος είναι ο Νόντας. Λαράκι μου. Πώς θα εμφανιστεί. Τον Πάο. Με τη σειρά μου να ευχηθώ κι εγώ καλή μπασκετική χρονιά. Μόνο στον Πάο και έκανε κοντινό στο σήμα. Ναι, ρε φίλε. Μόνο στον Πάο και έκανε κοντινό στο σήμα. Τι προπαγάνδα είναι αυτή. Αντίτας μάσκα και άλλη μάρκα τον μπλουζάκι. Νόντα, 50 ευρώ πρόστιμο από μένα. Να το ευχαριστούμαστε κι εμείς. Είναι του Πάο και η Αντίτας. Όχι, βέβαια. Συγχαρητήρια. Έτσι και τα έκανα εγώ αυτά. Δεν κατάφερα να ζήσω αυτό που υπάρχει γύρω από τον ΠΑΟΚ. Ωραίος. Η ιστορία και τα συναφή. Η μεγάλη ομάδα και η δυναμική που υπάρχει. Ναι, ποτέ. Φέτος γίνεται μια καινούργια προσπάθεια από μια καινούργια διοίκηση. Όντως. Ο κ. Χατζόπουλος είναι πολλά χρόνια, αλλά φέτος είναι πιο ενεργός. Σωστά. Και το σημαντικότερο στην ομάδα υπάρχει κίνητρο για να επιστρέψει εκεί που, που πρέπει, γιατί η περσινή χρονιά πρέπει να ξεχαστεί πάρα πολύ γρήγορα. Παγκολίνος. Αυτός είναι ο στόχος της ομάδας. Εύχομαι σε όλους υγεία και ελπίζω. Να αποδείξουμε στο γήπεδο ότι αξίζει κάτι καλύτερο ΠΑΟΚ. Ευχαριστώ. Ωραία. 12ος. Και καλή σεζόν και σας άνθρωπο. Και να επιβεβαιωθεί απλώς ότι το 6 λοιπόν, είναι για το Χαρίλαο Τρικούπη. Προχωράμε τώρα στον νεοφώτιστο γυμναστικό σύλλογο Χαρίλαος Τρικούπης. Για να δούμε. Είναι πρώτη
φορά που θα μετέχει. Μήπως είναι και το 14. 13 ομάδες. 13 ομάδες επιτυχία. Φέτος στην Α1, συνεπώς. Πήγε να σα αντιγράψει ο Σούπερλιγκ, να κάνει 15, αλλά δεν πέρασε. Έπρεπε. Ο Γιάννης Σαχπατζίδης. Σαχπατζίδης! Βέβαια. Έχει σχέση με τον Σαχπατζίδη. Να μας πει πάλι που ήταν του Πάου και μπήκε μέσα. Συνεπωνυμία. Όχι, ψηλό είναι αυτό. Καλό παίκτη. Μπάσκετ παίζει. 14 λοιπόν. Το νούμερο του Χαριλάου Τρικούπη. Για το Χαριλάου Τρικούπη. Το 14 πρέπει να είναι εδώ. Τα του Αζάρα. Εντάξει, να κάνω το πει. Είναι ο αριθμός 6. Παιδιά, σας είπα, το φλιώνετε τον βάλατε να βάλει μια φανά. Ναι, ρε φίλε, ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, σας είπα. Εγώ πρέπει να τα λέω όλα. Δεν τα είχαν έτοιμα. Τίποτα δεν είχαν. Μια χαρά. Μια φανέλα του Άρη, ρε. Πώς φορούσες. Άμα πηγαίνατε στον Περικλή, θα σας τα είχε έτοιμα τώρα. Γκάγκες. Όσον αφορά την ομάδα μου, το Χαρίλα Τρικούπη, σίγουρα πέρσι δεν καταφέραμε να. Και εδώ το σήμα. Και να πανηγυρίσουμε στο τέλος. Στόχος είναι να καθιδωθούμε. Όλοι στην απέκταση και στον Δρακούπη. Είναι σίγουρα μια ιστορική στιγμή. Ο διοικητικός ηγέτης, δεν φίλε. Το είπε. Δείχνει πόσο σεβόμαστε το θεσμό. Σωστό. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και λύσουν ομαλά και να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα. Ωραίο. Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Άρα, απλά τη μάσκα φοράμε με τη μύτη. Ναι. Σαχπαζίδη. Είναι 13. Τώρα πρέπει να το ανοίξουμε. Άλλο τώρα θα βγει. Σκάνδαλο. Κάτι. Θα βγει τώρα το 9. Ναι, δύο λάθος, φορές. Ναι, λάθος. Τα ντέρμπι και εν δέκατη αγωνιστική. Οι αγωνιστικές που δεν θα υπάρχει. Ο Ολυμπιακός που είναι. Πλήρες πρόγραμμα. Αυτό πρέπει τώρα να είναι το 14. Είναι το νούμερο 14. Το 14 πράγματι και τώρα ολοκληρώνεται η κλήρωση γιατί αυτομάτως μπορούμε να δούμε τις αγωνιστικές. Πρώτη αγωνιστική Πανιώνιος Προμηθέας, ΑΕΚ Ηρακλής, ΠΑΟΚ Λαύριο, Άρης Παναθηναϊκός, Χαρίλαος Τρικούπης Ιωνικός, Λάρισα Περιστέρη και Ρεπό ο Κολοσσός Ρόδιδο. Ωραίο. Περιστέρη, ΑΕΚ. Πάμε λίγο. Τα ντέρμπι βάζει το Περιστέρη και τον Προμηθέα. Είναι τρίτος και τέταρτος, δεν ξέρω. Δεν είναι ντέρμπι όμως. Είναι ο τρίτος και ο τέταρτος. Και τι έγινε, δείτε μας μια φορά τρίτη και τέταρτη. Πρέπει να τους βάλει. Ωραία, τότε στο ποδόσφαιρο βάζω τον Ατρόμητο. Ναι, όντως, δηλαδή. Ρε φίλε, βάλε Άρης ΠΑΟΚ, ρε φίλε, μας δουλεύεις τώρα. Ρεϊόβ. Ποιο Περιστέρι. Επειδή κάνετε τώρα πρόμο στον Περιστέρι και στον Προμηθέα. 67 άτομα στο γήπεδο, τώρα δεν μιλάμε, ορίστε, δεν μιλάμε. Άρης Ηρακλής 12η αγωνιστική. Και 25η Ηρακλής 12η θα έχει πέσει μέχρι τότε. Πάλι στο καπάκι. Έβδομη αγωνιστική. Καλό. 15 πόντους σας κέρδισε. Μες στο παλατάκι. Θα χάσεις. Θα χάσεις πολλά. Πολλά καλά. Και πρώτη αγωνιστική. Έλα πάμε. Κολοσσός Χ. Πάμε. Το πρωτάθλημα. Βάλε φωνή. Τα είπα εγώ. ΠΑΟΚ Λαύριο, Άρης Παναθηναϊκός, Χαρίλαος Τρικούπης Ιωνικός, Λάρισα Περιστέρη. Αυτό ενδιαφέρον παιχνίδι. Χαρίλαος Τρικούπης. Η δεύτερη πρωταθλητής. Δεύτερη. Προμηθέας Κολοσσός, Ηρακλής Πανιώνιος, Λαύριο ΑΕΚ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, Ιωνικός Άρης, Περιστέρη Χαρίλαος Τρικούπης, Λάρισα. Ο ΠΑΟΚ ακολουθεί το πρόγραμμά μου, Κώστα. Ιωνικός Άρης, Περιστέρη Χαρίλαος Τρικούπης, Ρεπό η Λάρισα. Δεύτερη αγωνιστική ρεπό θα έχεις, Κώστα. Τρίτη αγωνιστική 24. Δεύτερη αγωνιστική έχω ρεπό. Άρης Πανιώνιος. Έχω ρεπό δεύτερη αγωνιστική. Ηρακλής Πανιώνιος. Ωραίο. Και μετά ο Χατζούρης. Και ρεπό ο Προμηθέας. Ο Χάκιο, δύο εκτός δηλαδή. Ιωνικό διπλό κάνω. Δύο εκτός. Και μετά Προμηθέας. Πω δύσκολο πρόγραμμα. 0-4. Πέσαμε. Πέσαμε. Τελειώσαμε. Εγώ Ιωνικό έξω, Περιστέρη μέσα, Λάρισα έξω. Καλώς. Δύο εκτός έδρας νίκες ήδη. Και μία Άρης Χαρίλαος Τρικούπης, τρεις. Μία νίκη. Σώθηκα την πέμπτη αγωνιστική. 14-11. Α, ωραία ρεπό. Α, μετά τον ΠΑΟΚ ρεπό. Προμηθέας Λαύριο. Νομίζω είδαμε αρκετές αγωνιστικές. Τι αρκετές, ρε. Λαύριο Μέγκα Μπολ. Τελειώσαμε. Άρα και δεύτερη αγωνιστική ρεπό θα έχεις και πέμπτη αγωνιστική ρεπό θα έχεις. Δεύτερη γιατί? Ηρακλής Πανιώνιος. Α, δεν θα κατεβεί, ε. Εκτός να σε ξανακερδίσει ο ανύπαρκτος. 96-112. Θα τα βάζουν όλα. Ο Βεργίνης ευτυχώς τον πήραμε. Θα παίξει ο Πανιώνιος. Δώσε λίγο ρεπορτάζ. Θα παίξει. Εντάξει, άντε, φτάνει τόσο. Κάτσε λίγο να ακούσουμε. Έλα, ποιο Super Cup τώρα, άντε, εκπομπή έχουμε. Έχουμε ποδόσφαιρα, είπαμε, όλη την κλήρωση και τα λοιπά. Όταν μιλούν οι εκπομπή. Πολύ ωραία, δεν μας γίνεται. Θα παίξει Παναθηναϊκός Προμηθέας, τι μας γίνεται, θα μας το πεις εσύ. Τι. Έλα, αρχίσατε τώρα, κλείστε λοιπόν την τηλεόραση. Καλά, λέει ο Στέργιος. Λοιπόν. Συνεχίζουμε. Πάμε στο break. Ακούσατε φίλες και φίλοι, ακούσατε φίλες και φίλοι την κλήρωση του πρωταθλήματος μπάσκετ. Θα κάνεις μια σούμα πρέπει. Θα τα κάνουμε μια σούμα ερχόμενη από τις διαφημίσεις. Μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης και αν δεν το έχετε επισκεφτεί τώρα είναι η ιδανική ευκαιρία.
Με κάθε νέα εγγραφή, όλα τα καινούργια μέλη αποκτούν μοναδικά προνόμια, δώρα, εκπλήξεις, αποκλειστικές κληρώσεις, όπου μπορεί να συμμετάσχουν και να δοκιμάσουν την τύχη τους. Όλα αυτά χωρίς καμία υποχρέωση, απλά με την εγγραφή σας στο καζίνο. Αν είστε από αυτούς που λοιπόν που πάντα ανέβαλαν την επίσκεψή τους στο καζίνο, ετοιμαστείτε να ζήσετε μια συναρπαστική εμπειρία διασκέδασης με μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση υψηλών προδιαγραφών. Το Regency Casino Θεσσαλονίκης αποδεικνύει κάθε φορά πως είναι ο κορυφαίος προορισμός διασκέδασης, αλλά και ο πιο ασφαλής. Μπράβο Κώστα, καλά τα λες. Λοιπόν, μισό λεπτό, να βάλω εγώ το απαιτούμενο break και επιστρέφουμε. Ξανά μπάσκετ με την έναρξη του πρωταθλήματος. Μ' αρέσει αυτή η μουσική. Σ' αρέσει, ε? Ναι, μ' αρέσει. I like it. Chill out. Άντε, φεύγουνε. Chill out area. Ποιος είναι αυτός με την κίτρινη μάσκα? Ο Χίνας, ο φίλος. Αυτός που κάνει, που μας όρμηξε στα επεισόδια. Αυτός ήτανε. Που έγινε λούτσα ο καημένος στο Ιβανόφιο και μου λέει: Κώστα, πολύ ωραία φιλοξενία. Ευχαριστούμε κυρία δίπλα, πολύ. Κυρία δίπλα ποια είναι? Έλα ρε παίχτη. Πρέπει να είναι από το όπως μπήκα δεξιά. Δεν ξέρω. Δεν τη μιλάει κανείς. Πολύ ωραία, μπράβο. Α, η πρόεδρος του Χαρίλαου είναι η κυρία εδώ μπροστά. Ναι, αυτή είναι η πρόεδρος του Χαρίλαου. Η Βασιλική Μπελέκου, ναι. Ο μόνος που κάθεται είναι ο τέτοιος. Ο Νόντας. Ο Δρακόπουλος είναι το Φλιόνι. Ο Δρακόπουλος μιλάει με το Φλιόνι. Θα γίνει χαμός, πρόσεξε. Ωραία, κάτσε κάτω, θα το βγάλω φωτογραφία. Κάτσε κάτω, ρε. Ωραία, το έφυγε το πλάνο. Γιατί δεν έρχεσαι στον Ηράκλη? Ρε πρόεδρε, τι να έρθω να κάνω στον Ηράκλη? Έγινε πρόταση. Έλα εσύ. Και την απέρριψε και ήρθε στο Μεγάλο Άρη, φυσικά. Όχι, ήρθε, έμεινε. Έμεινε στο Μεγάλο Άρη. Γιατί δεν ήθελε να φύγει? Κώστα, μιλάμε για τον Άρη. Χρήσανθε, μιλάμε για την πόλη καλά, η οποία έχει τα γνωστά της αποθυμένα και δεν. Τα αποθυμένα. Αφού η άλλη εσύ σκύβει στον πάγκο της κουζίνας τώρα η άλλη. Στον πάγκο της κουζίνας. Ναι. αυτά που έκανε η μία και μοναδική. Ναι. Τώρα τα κάνει και η καινούρια. Η διάδοχος της Ελένης. Ναι. Σκύβει όμως, μιλάμε, δηλαδή όργια κάνει. Έτσι γίνεται, ρε φίλε. Εντάξει, είπαμε. Καταρχήν από κάτι. Τα πρωινάδικα δεν τα βλέπουν γυναίκες. Όχι, μόνο άντρες. Τα βλέπουν άντρες. Στα γραφεία όλοι έχουν αυτά. Αλλά στο γραφείο έχω τη ΦΕΗ. Γι' αυτό η παραγωγικότητα της χώρας πετάει το ΑΕΠ. Αφού τα βλέπουν γυναίκες λοιπόν, γιατί πρέπει να είσαι σεξι, ας πούμε, ως παρουσιάστρια? Δεν τα βλέπουν μόνο γυναίκες, Κώστα. Τα βλέπουν και άντρες. Αλλά τα βλέπουν γυναίκες οι οποίες δίπλα τους τώρα αυτή έχει και έναν άλλο προσεγμένη, καλοντημένη, επιμελημένη, χτενισμένη, όμορφη κτλ. Κι άλλο σεξι να σκύβει στα τέσσερα, να δείχνει μπούστο κτλ. Πλέον δεν έχει σημασία τι βλέπει στην τηλεόραση. Τι θα παίξει μετά στο ίντερνετ, τι σημασία. Μετά. Και στα μεσημεριανά. Έτσι. Και τα μεσημεριανά πάλι οι γυναίκες τα βλέπουν, ρε Ξανθέ. Ωραία, πάμε τώρα στην Κρήτη που βλέπουν άντρες. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε ένα φίλο και συνάδελφο, τον Μανώλη Ντοσαρή. Να συζητήσουμε για ένα θεματάκι το οποίο έχει προκύψει και ελπίζω να λήξει σύντομα, αλλά με την ΕΠΟ που έχουμε μπλέξει. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Μανώλη, τι κάνεις? Γεια σου, Μανώλη. Καλησπέρα, παιδιά. Καλημέρα, όπως θέλετε. Έτσι. Ό,τι θέλετε. Τι κάνετε, είμαστε μετά τις 12. Εντάξει. Καλά, δόξα τω Θεώ. Χαμήλωσε λίγο και έχεις ανοιχτό. Μανώλη, μας ακούς από το ίντερνετ, έτσι. Όχι, σας ακούω καθαρά. Ακούμε και τη φωνή μας μέσα, δεν πειράζει. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, όχι, εγώ σας ακούω πεντακάθαρα, παιδιά. Νομίζω ότι η χθεσινή απόφαση της ΕΠΟ για την περίπτωση του Κοντοβά και του Άρη, ενός παίκτη του 2013. Συγγνώμη, σε διακόπτω, η παράνομη απόφαση. Αυτή ακριβώς έχει ανησυχήσει και τον Όφη. Γιατί πάρα πολύ απλά έχει κάνει μια προσφυγή και ο Ταυλαρίδης και έπονται και άλλοι. Και είναι πραγματικά απίστευτο να υπάρχει ένας νόμος του ελληνικού κράτους και να βγαίνει το Διοικητικό Δικαστήριο, που είναι και ο ανώτατος βαθμός κρίσης δικαστήριο στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, και να λέει: Παιδιά, δεν πάει να βγει, υπάρχει ο νόμος. Εγώ αποφασίζω να πληρώσετε. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα χρήματα από την αρχή. Ναι. Κοίταξε, από αυτή τη θέση του Πρόεδρου της ΕΠΟ έχουν περάσει φιντάνια και φιντάνια, να μην λέω τώρα ονόματα. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος Πρόεδρος για μια σειρά από συγκεκριμένα ζητήματα που δεν αφορούν μόνο τον Όφη, γιατί εδώ στο Ηράκλειο, ναι, ο Όφη είναι η βάση μας, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα που μας απασχολούν σαν πολύ, με τελευταίο την κλοπή του τελικού του Europa Conference που το πήραν με το έτσι θέλω από τον Παγκρίτη για να το πάνε σε ένα γήπεδο που δεν έχει χτιστεί ακόμα, όπως ωραία, είναι η Αγία Σοφιά της ΑΕΚ. Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχουν φιντάνια και φιντάνια. Έχουμε ζήσει, εντάξει, εποχές σκοτεινές στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πρώτη φορά όμως βλέπω μια τόσο ανίκανη διοίκηση. Και θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που είναι το λιγότερο, ότι πριν 10 μέρες πήγε η ΕΠΟ και έβαλε τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος 12 του Σεπτέμβρη ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό.
και δεν σκέφτηκε ένας από αυτά τα άτομα που βρίσκονται εκεί πέρα, που παίρνουν λεφτά από εμείς, δεν ξέρω για σένα, για την πλειοψηφία τουλάχιστον του κόσμου, πρέπει να δουλέψουν 6-7 χρόνια για να τα πάρουν και τα παίρνουν αυτοί σε 10 μήνες. Το ταλιράκι του Προέδρου πάντως είναι λίγο δύσκολο ως μισθός να το βρει κάποιος. Ακριβώς, ακριβώς. Και δεν σκέφτηκε ένας εκεί στην ΕΠΟ να πει, ρε παιδιά, βάλαμε τον τελικό 12 Σεπτέμβρη. Μήπως θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και να παίξουν οι ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Και το σκέφτηκε Όφη και έδωσε Όφη τη λύση. Δεν το σκεφτήκανε 50 άτομα εκεί πέρα που δουλεύουν. Και το σκέφτηκε Όφη για να δώσει λύση. Ξέρεις γιατί. Και περιμένουμε, ξέρεις τώρα, γιατί. Περιμένουμε τώρα εμείς, ρε Χρήστα και Κώστα, από αυτούς που πρέπει κανονικά να υπηρετούν τις ελληνικές ομάδες να βρουν λύση στα προβλήματα του ΠΑΕ. Ξέρεις γιατί δεν το σκέφτηκε κανείς. Γιατί δεν τους νοιάζει. Μανώλη, δεν τους νοιάζει. Ο Όφη, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός έχουν μάτς. Παίζουν Ευρώπη. Δεν τους ενδιαφέρει αυτούς αν ο Όφη θα πάει χωρίς μάτς στα πόδια του να παίξει το Ευρωπαϊκό, να εκπροσωπήσει την Ελλάδα. Δεν τους νοιάζει αν ο Όφη πρέπει να παίξει παιχνίδι. Η εύκολη δικαιολογία είναι δεν τους νοιάζει. Εγώ απλά λέω ότι είχα ζει. Συγγνώμη, το παίρνω πάνω μου. Δεν μπορώ να δεχτώ αυτή τη δικαιολογία ότι δεν τους νοιάζει. Όταν υπάρχουν 50 και 60 άτομα εκεί πέρα και δεν μπορεί να σκεφτεί κάποιος το λογικό. Γιατί για να τα λέμε όλα, ο Όφη δεν ανακάλυψε την πυρίτιδα προτείνοντας αυτή τη λύση για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Το λογικό είπε. Δεν ανακάλυψε ο Όφη τον τροχό. Γιατί πρέπει όμως, ρε Σιμανόλη, ο Όφη να το προτείνει? Γιατί πρέπει ο Όφη να κάνει πρόταση, για να έχει κόσμο στα γήπεδα? Γιατί πρέπει οι ομάδες να κάνουν τη δική τους δουλειά? Είναι θέμα ικανότητας, Χρυσάφε. Είναι θέμα ικανότητας. Το δεν τους νοιάζει είναι πολύ απλό για να το λέμε. Είναι ανίκανοι άνθρωποι. Είναι ανίκανοι. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι μόνο ανίκανοι. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Τώρα, είναι δυνατόν χθες αυτή η ιστορία με τον Κοντοβά, που εγώ το έλεγα και χθες στο ραδιόφωνο, γιατί άκουγα και την εκπομπή σου και διάβαζα τα ρεπορτάζ στο Λαπαουτάρης. Το έλεγα και χθες στο ραδιόφωνο ότι ο Άρης πρέπει να βγει στα κάγκελα. Δηλαδή, να σου πω αλλιώς, ποιος ο λόγος να περάσουν οι ομάδες, ο Όφη, ο Άρης ή ακόμα και η ΑΕΚ, αυτή την ταλαιπωρία να πηγαίνουν να παίζουν στα άσπρα χώματα, να αλλοιώνεται η ιστορία τους πηγαίνοντας να αγωνίζονται σε πρωταθλήματα όπως η τρίτη εθνική για να περάσουν τα ίδια. Εγώ δεν λέω οι παίκτες, όπως και κάθε εργαζόμενος, να μην διεκδικούν τα χρήματά τους. Όλοι οι εργαζόμενοι μας πρέπει να διεκδικούμε τα χρήματά μας, να πληρωνόμαστε για αυτό που κάνουμε. Είναι το απόλυτο συνταγματικό δικαίωμα που έχει ο κάθε εργαζόμενος. Αλλά πάστα, να υπάρχει ένα μέτρο. Δηλαδή στην περίπτωση του Όφη Ταυλαρίδης είναι μια ιστορία 9 χρόνων. Και θυμήθηκε τώρα να διεκδικήσει χρήματα που το ρεπορτάζ μου λέει, Χρυσάνθε, τα περισσότερα είναι τόκοι. Όπως τα ξέρεις εσύ από το ρεπορτάζ του Άρη. Έτσι. Δεν είναι χρήματα που έχει εργαστεί, είναι τα περισσότερα είναι τόκοι. Το εκπληκτικό με αυτές τις περιπτώσεις ποιο είναι? Ότι μιλάμε για εφαρμογή ενός νόμου που δεν υπάρχει. Δηλαδή, ο νόμος λέει ότι από το 16 και 17 όσες ομάδες πέσουν πλέον και επανέλθουν, όταν επανέλθουν θα πληρώσουν το 50%. Η δικαστής λοιπόν πήρε το μισό νόμο Κοντονή και άφησε το πιο σημαντικό κομμάτι, το οποίο αναφέρει ότι η πριν δεν είναι διάδοχη της κατάστασης. Υπάρχει πρόσθεση, για να μην λέμε για τους εργαζόμενους τα λεφτά κτλ. Υπάρχει τρόπος να τα διεκδικήσουν. Μπορεί να πάει στο φυσικό πρόσωπο που του έκανε το συμβόλαιο ο κύριος Κοντοβάς, του το δίνει το δικαίωμα ο νόμος και θα δικαιωθεί. Και να το διεκδικήσει. Να πάει λοιπόν τότε, ποιος ήταν ο κύριος Ηλιάδης, ήταν στον Άρη. Στον Όφη δεν ξέρω ποιος ήταν το 11 που ήταν ο Ταυλαρίδης. Όποιος ήταν, τέλος πάντων, όμως δεν έχουμε κάτι με τον όποιο άνθρωπο. Ο νόμος όμως είναι σαφής, να σου πω κάτι. Εγώ και εσύ, αν έχουμε την οποιαδήποτε αντιδικία και πάμε στα δικαστήρια, ο δικαστής δεν θα πάρει τον νόμο για την περίπτωσή μας, για εξύβριση, για ξυλοδαρμό, για κλοπή και θα πει, ο νόμος προβλέπει αυτό. Αν υπάρχει μια ευνοϊκή ρύθμιση για μένα με τον νόμο που θα λέει ότι αντί για ένα χρόνο θα φας 3 μήνες βλακή, τι θα πει? Α, όχι, εγώ θα σε βάλω 2. Χρήσατε, κοίταξε να δεις, τα έχουμε συντήσει εκτός αέρα και κάνουμε χαβαλέ μεταξύ μας. Υπάρχουν πολλά που με χωρίζουν εμένα προσωπικά και επαγγελματικά στην οτροπία του Άρη. Αλλά από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι χθες εμένα μου βρωμάει αυτή η ιστορία και με τον Κοντοβά για τον Άρη και με τον Ταυλαρίδη. Αλλά δεν είναι τα 13 χιλιάρια του Κοντοβά ούτε προφανώς τα λεφτά του Ταυλαρίδη. Ακριβώς, γιατί ο Ταυλαρίδης, δηλαδή επειδή διάβαζα το ρεπορτάζ σου, ουσιαστικά επιδίκασα το 50% των οφείλων στον Κοντοβά, στον Ταυλαρίδη πάει γύρω στο 30. Δεν είναι ποσά αυτά έτσι σοβαρά για μια ΠΑΕ Super League. Αλλά εμένα κάτι μου πάει καλά, γιατί με πρόλαβες, αυτό ήθελα να πω, ότι χθες, ότι υπάρχει ένας νόμος εδώ και 3 χρόνια. Αυτός ο νόμος ουσιαστικά σαν να εξαφανίστηκε. Δηλαδή το διοικητικό δικαστήριο αποφάσισε χωρίς να πάρει
Και χωρίς να ερμηνεύσει τον νόμο που υπάρχει, τον νόμο του Κοντονή, που λέει ότι ρε παιδιά, δεν χρεώνονται οι νέες ΠΑΕ ενάντια των παλιών. Επίσης, μην ξεχνάς, Χρήστα, δεν ξέρω αν το είπες πριν επικοινωνήσουμε, ότι υπάρχει μια ανακοίνωση του τμήματος αδειοδοτήσεων της ΕΠΟ τον περασμένο Μάρτη, που λέει ότι από τη σεζόν 16-17 και μετά απαγορεύεται να γίνει αλλαγή αφημί και τα χρέη ακολουθούν τις ΠΑΕ. Ο Όφη και ο Άρης είναι πριν τη σεζόν 16-17. Μα είναι ο νόμος Κοντονή. Είναι ο νόμος Κοντονή. Είναι αυτό ο νόμος Κοντονή. Εμένα αυτή η ιστορία δεν μου πάει, δεν μου κάθεται καλά. Αποφεύγω γενικά τις θεωρίες συνωμοσίας, φαντάσματα, μιλένιουμ, νεφελίμ και πάει λέγοντας. Αλλά εδώ πέρα όμως, εμένα μου φαίνεται ξεκάθαρα ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν μου πάει καλά και με την υπόθεση Κοντοβά και με την υπόθεση Σταυλαρίδη. Και νομίζω ότι είναι τυχαίο και το timing που γίνονται. Φυσικά δεν είναι τυχαίο. Γιατί μιλάμε για δύο ομάδες που τα τελευταία χρόνια έχουν βρει το βηματισμό τους, διεκδικούν την έξοδο στην Ευρώπη επίσης. Μανώλη, είναι πριν τις εκλογές. Και είμαστε και πριν τις εκλογές ΕΠΟ, αυτό ακριβώς. Με πρόλαβες. Είναι πριν τις εκλογές. Ο Άρης έχει πάει κόντρα στην ΕΠΟ με διάφορες ανακοινώσεις. Ο Όφη είναι στο Ηράκλειο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται με αυτό που γίνεται και με τον Υπουργό και την κόντρα. Θα το πω απλά. Εγώ το βλέπω. Υπάρχει κόντρα αυγενάκι γραμμένο. Φυσικά. Εξαιτίας της κόντρας αυγενάκι γραμμένο πήραν το τελικό του, την υποψηφιότητα, μα να το λέω σωστά, το τελικό του κόμφερες από το Ηράκλειο. Και σου λέει, τι κάνεις μαγκές. Κάτσε, κοίταξε να δεις. Εγώ είμαι ο μάγκας της υπόθεσης. Εγώ αποφασίζω. Αυτό γίνεται για μένα ξεκάθαρα αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να επέμβει πραγματικά η κυβέρνηση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Όπως σήμερα είδα ότι ο κύριος Αυγενάκης, και είναι μια πληροφορία αυτή, πέρασε στο σχετικό αθλητικό νόμο και πέρασε και την ΕΠΟ πλέον. Γιατί το μίλησε με τον κύριο Γραμμένο. Το μίλησε με τον κύριο Γραμμένο, το συζητήσανε, τους ενημέρωσε για το θεσμικό πλαίσιο, για το θέμα του νόμου και πήγε μετά η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων που αποτελείται από τους προέδρους των ενώσεων, οι οποίοι είπαν πάρα πολλά απλά, δεν μας νοιάζει τι λέει ο Υπουργός, εμείς θα κάνουμε εκλογές 9 Οκτωβρίου. Υπάρχει λοιπόν άρθρο... Ρε εσύ Χρυσάδε, ποιους πρόεδρους ενώσεων τώρα μου λες, δηλαδή που παρεπιπτόντως, κάτι πολύ Λάκο σημαντικό, πρόεδρε. Κάτι σημαντικό, πρόσεξε λίγο και θέλω να θα το ψάξω, δεν το έχω διασταυρώσει. Ο πατέρας του Κοντοβά μου έχουν στείλει μήνυμα ακροατής ότι είναι ταμεία στην ΕΠΣ Καρδίτσας. Δεν το ξέρω, της ΕΠΣ Καρδίτσας που είχαν στείλει στο Άρης ΑΕΚ τον πρόεδρό της που είναι μέλος της Original. Δηλαδή εκπληκτικά πράγματα, ο κύριος Σφίκας αν τον θυμάμαι καλά. Δεν το ξέρω αν είναι όντως ο πατέρας του στην ΕΠΣ Καρδίτσας, αλλά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν πραγματικά είναι. Θα το ψάξουμε όμως να το δούμε. Με ένα γκουγκλάρισμα το βρίσκεις. Έψαξα, αλλά δεν γράφει ταμείες και μόνο τον πρόεδρο έχει εκεί πέρα. Θα το δούμε όμως, θα το ψάξουμε. Δεν φαίνεται τόσο οργανωμένη στην ΕΠΣ Καρδίτσας από τις υπόλοιπες ενώσεις. Κοίταξε, Χρήστα, πάντως εγώ δεν περιμένω κάτι από κυβερνήσεις κτλ. Δεν νομίζω ότι μπορούν ποτέ να παίξουν τον ρόλο τους. Εδώ είδαμε και στην περίπτωση του Άρη με τον Πάνο από τη FIFA ότι όσες συζητήσεις να έγιναν δεν είδα να βρεθεί λύση. Εγώ ποτέ μου δεν έχω μάθει από το ρεπορτάζ του Όφη που η αλήθεια είναι τα προηγούμενα χρόνια έδωσε μεγάλες μάχες και τα ξέρουμε όλοι μας. Δεν νομίζω ότι ποτέ η κυβέρνηση θα σταθεί στο πλευρό μιας ΠΑΕ, ειδικά τώρα τις εποχές που διανύουμε, σε τέτοια είδους. Μα δεν θέλω να σταθεί στο πλευρό, θέλω να εφαρμόσει τον νόμο. Είναι ένας νόμος του ελληνικού κράτους. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Ο Άρης επειδή το πέρασε με τη FIFA και ο Όφη ευτυχώς δεν το έχει περάσει αυτό με την FIFA με παλιούς παίκτες και τα λοιπά. Δεν έχει και πολλές περιπτώσεις. Να το πω αυτό και το ρεπορτάζ ότι μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει καμία προσφυγή παίκτη προς τη FIFA, ούτε έχει έρθει κάποιο έγγραφο στα γραφεία της ΠΑΕ. Να το πω αυτό. Γιατί ωραία. Έχει σημασία του. Όμως η υπόθεση του Κοντοβά, επειδή έχει την έποφη, ναι. Επειδή και στον Όφη και στον Άρη υπάρχουν πολλοί παίκτες, ανοίγει τον ασκό του ρόλου. Να σου πω κάτι. Ουσιαστικά να σου πω κάτι. Ναι. Είδες μαζί το πάμε. Υπάρχουν δύο επενδυτές, ο Καρυπίδης και ο Μπούσης, που βάζουν τα λεφτά τους. Λίγα ή πολλά, ο καθένας δεν έχει σημασία για μένα. Σημασία ότι βάζουν λεφτά. Φυσικά έχουν βάλει αρκετά χρήματα και οι δύο. Αυτή τη στιγμή όμως πάνε να τους δημιουργήσουν προβλήματα με ένα νόμο, όπως λες, του κράτους που στην ΕΠΟ τον εξαφάνισαν. Ουσιαστικά δεν τι μιλάμε. Μιλάμε για μια απόφαση ιδιωτικού δικαστηρίου που εξαφάνισε τον νόμο του κράτους. Δηλαδή αυτά, όταν λέμε, εγώ όταν ακούω τη λέξη αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ, μου πιάνουν τα γέλια. Όταν βλέπω φράσεις σε ρεπορτάζ
καταστρατηγείται το αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ, με πιάνουν τα γέλια. Θέλω να πιω στην κοιλιά μου, δεν είναι και μικρή από τα γέλια. Δηλαδή μιλάμε τώρα για αστιότητες, για μια χώρα που το ποδόσφαιρο δεν είναι ποδόσφαιρο, είναι περιοδεύον θίασος αυτό που ζούμε. Σε αυτό που λέγαμε πριν, Κοντοβάς Θωμάς λέγεται ότι είναι ο τέκτης, να δούμε αν είναι και πατέρας του, παιδιά, μπορεί να είναι συνωνυμία, έτσι. Ναι, υπάρχει να πάντως μπορεί. Ο Ταμίας, μου το στέλνει φίλος τώρα, Κοντοβάς Θωμάς. Για να δούμε, έχει πολύ μεγάλο σύμπτωση, ενδιαφέρον. Σύμπτωση. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι ο μπαμπάς του. Γιατί είναι και από την Καρδίτσα το παλικάρι, έτσι. Δεν είναι σύμπτωση, χρήσανθε. Που μαζεύονται πολλές συμπτώσεις από καμιά φορά. Όποτε έχει πολλές συμπτώσεις να επέμβει ένας εισαγγελέας. Γι' αυτό εγώ λέω να επέμβει η δικαιοσύνη στο συγκεκριμένο κομμάτι. Και πρέπει ο Άρης αυτό να το πάει και στην αρμόδιο. Στην πρόεδρο του διοικητικού. Δεν ξέρω που θα πάει ακριβώς για να διεκδικήσει το δίκαιο. Το θέμα είναι ότι πέρα από την πλάκα δεν ξέρω αν μετά την απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου μπορεί να γίνει νομικά κάποια. Μπορεί να γίνει και αναψηλάφιση και διάφορα πράγματα. Ήδη ο Άρης θα κάνει αναφορά και καταγγελία και αγωγή στη δικαστή τη συγκεκριμένη. Αλλά για το θέμα αυτό καθ' αυτό θα γίνει προσπάθεια να γίνει αναψηλάφιση του θέματος. Να πούμε και κάτι ακόμα. Υπάρχει τοποθέτηση του Βαγγέλη Γραμμένου, του Προέδρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, που είναι νομικός στο Open στον Κυριάκο Θωμαίδη πριν από 2-3 μήνες, ο οποίος λέει, όταν ο Άρης ακόμα έψαχνε να βρει την άκρη με τη FIFA, ότι ο Άρης έχει δίκιο, ότι η νέα ΠΑΕ δεν έχει καμία σχέση με την παλιά. Αυτό το λέει ο ελληνικός νόμος. Βέβαια δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε στη FIFA, νομίζω πρέπει να το καταλάβουν και αυτοί και τα λοιπά. Δεν υπάρχει διαδοχή της ΠΑΕ στην Ελλάδα και το βλέπετε αυτό στην καθημερινότητα της ΕΠΟ. Και έρχεται λοιπόν τώρα η δική του ομοσπονδία, το δικό του το δικαστήριο και βγάζει απόφαση διαφορετική από αυτή που ο ίδιος έλεγε. Ναι. Χρήστο, θα σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Ο Άρης, νομίζω ο δικηγόρος ήταν ο κ. Παναγόπουλος, είχε προσφυγές που είχαν απορριφθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Η ίδια αυτή η προσφυγή απορρίφθηκε από την Επιτροπή Αδειοδότησης, ακριβώς γιατί υπάρχει ο συγκεκριμένος νόμος. Επίσης, στην απόφαση του διαιτητικού, κοίταξε, είναι να τρελαίνεσαι. Στην απόφαση του διαιτητικού για τον Τουρμισάη, το σκεπτικό λέει ότι η ομάδα ΠΑΕ Άρης που είναι τώρα δεν μπορεί να είναι διάδοχη της προηγούμενης, γιατί υπάρχει ο νόμος Κοντονής. Το ίδιο το διαιτητικό. Το ίδιο δικαστήριο. Δεν υπάρχει αυτό, εντάξει. Είναι ξεκάθαρο ότι κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Κάτι συμβαίνει αυτό ακριβώς, εκτός αν είναι τόσο ευθυνόφοβοι που επειδή τους επιβλήθηκε το πρόστιμο από τη FIFA για την υπόθεση του Τουρμισάη. Εκείνο είναι άλλο όμως. Για το δελτίο τους επιβλήθηκε. Να το πω όσο πιο λαϊκά γίνεται, γυρίζουν το μπιφτέκι και αν ισχύει αυτό τότε είναι ακόμα πιο επικίνδυνοι, γιατί αυτό σημαίνει ότι ελέγχουν τις επιτροπές. Ξεκάθαρα πλέον. Δηλαδή βγάζουν τις αποφάσεις όπως θέλουν. Χρυσάδε είναι ξεκάθαρο νομίζω και είπαμε στην αρχή ότι ενώ η ΕΠΟ έπρεπε να προστατεύει τις ομάδες της, δεν τις προστατεύει. Κάνει ό,τι τις καπνίσει. Γιατί σου λέω έχουν περάσει από την ΕΠΟ, το ξέρετε και εσείς, φιντάνια και φιντάνια, τζιτζίτζιδες, αρίδες και πάει λέγοντας, αλλά νομίζω ότι η τωρινή διοίκηση του Βαγγέλη Γραμμένου είναι από τις πιο... δεν θέλω να πω ανίκανες γιατί μπορεί να ακουστεί λίγο βαρύ, αλλά είναι από τις πιο αναξιόπιστες που έχουν περάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα σε μια σειρά από πολλά ζητήματα που δεν αφορούν μόνο τις δικές μας ομάδες. Εδώ δεν είδες, έγινε προχθές αποφασίες αναδιάρθρωση και πήγε το διοικητικό δικαστήριο και δικαίωσε τα Χανιά και ακυρώνει την αναδιάρθρωση. Μιλάμε τώρα οι τύποι δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Απίστευτο. Λένε αναδιάρθρωση Super League 2. Ανεβαίνουν οι ομάδες από τη Football League, κάνουν τον προγραμματισμό τους, παίρνουν παίκτες, παίρνουν προπονητές, έρχεται το διοικητικό δικαστήριο και ακυρώνει την απόφαση. Μιλάμε οι τύποι, είναι για να τους βγάζεις με τα μαντιλάκια στα περίπτερα. Δεν να τους αφήνεις ησυχία. Έτσι είναι όπως το λες. Δεν ξέρω. Δημιουργούν πολλά προβλήματα στις ομάδες. Δημιουργούν αυτή τη στιγμή τα προβλήματα που δημιουργούν. Είναι πάρα πολλά. Δεν ξέρουμε τι τσουνάμι θα ακολουθήσει. Δεν είναι μόνο ο Φκιουάρης. Την ΑΕΚ δεν την αγγίζω γιατί στην ΑΕΚ δεν πάει κανένας. Για ευνοϊκούς λόγους. Είναι η Λάρισα. Είναι η Βέρεια. Η Βέρεια βέβαια είναι... Επειδή έχει δημιουργηθεί μετά η ΠΑΕ, την πιάνει ο νόμος. Πρέπει να πληρώσω 50% όμως.
Και πάλι, ο Άρης, ο Άρης, ο Όφη και η Λάρης όμως δεν τους πιάνει ο νόμος. Αυτό είναι το... Ναι, αυτό σου λέω, δεν τους πιάνει ο νόμος, αλλά η περίπτωση Κοντοβά μπορεί να δημιουργήσει τσουνάμι. Ναι, αυτό είναι το δεδικασμένο. Δεν τον πειράζει τον Άρη τα 13 χιλιάρικα, ναι, ούτε τον Όφη τα 30 του ταβλαρίου. Αυτό ακριβώς. Μα αυτό ακριβώς. Δεν είναι το θέμα αυτό. Και εγώ επειδή διάβασα ρεπορτάζ χθες, πώς γίνεται στο τακτικό, στο διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ να παντρεύουν δύο νόμους. Κολλάς κάνουνε. Ναι, μάλλον. Δηλαδή από τη μία δικαιώνει τον παίκτη και από την άλλη παίρνει το μισό νόμο που λέει για το 50% και τον παντρεύει με τον πρώτο νόμο. Δεν βγάζει άκρη, φίλε. Δεν βγάζει άκρη. Δεν βγάζει άκρη και είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Που πάει να δημιουργηθεί. Δεν ήταν όπως λες και εσύ τα 13 ή τα 30 χιλιάρικα. Πάει να δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα. Μπορεί να τυνάξει στον αέρα το σχεδιασμό αρκετών ομάδων. Ωραία. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Δυστυχώς με αυτούς που έχουμε πλέξει δεν μπορείς να βγάλεις άκρη, Χρυσάθε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο γραμμένος αυτό που κάνει, δεν ξέρω αν το κάνει εκδικητικά απέναντι στον Άρη. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό το γραμμένος, αλλά είναι ένας πρόεδρος αόρατος. Αυτή είναι η γνώμη εμένα εδώ και πολλά χρόνια. Από όταν ξεκίνησε αυτές τις ιστορίες τα τελευταία χρόνια. Θα το παρακολουθούμε, Μανώλη. Ειλικρινά δεν ξέρω τι να πω. Και δημιουργήθηκε ένα στάτος στην ομάδα, στις ομάδες δηλαδή, λίγες ημέρες πριν τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, λίγες ημέρες πριν την έναρξη του προαθλήματος και δεν ξέρουμε τι άλλο θα έρθει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Το παρακολουθούμε, το βλέπουμε. Πες μας και ένα αγωνιστικό τώρα. Πώς προετοιμάζεται ο Όφη για την Παρασκευή, για το Σάββατο. Πότε παίζει ο Όφη, Σάββατο. Το Σάββατο. Για την πρεμιέρα. Το Πανετολικό. Εντάξει, προβλήματα δεν υπάρχουν. Πάει κομπλέ. Ουσιαστικά για τον Όφη είναι μια πρόκληση για το παιχνίδι με τον Απόλλωνα Λεμεσού, που δεν πάβει να είναι βέβαια outsider απέναντι στους Κυπρίους, αλλά η κλειοτίδα του έκανε το χατήρι. Δύο μάτς στο Ηράκλειο μέσα, εφόσον καταφέρει να προκριθεί. Γιατί αν προκριθεί επί το Απόλλωνα, στη συνέχεια θα παίξει με έναν εκ των Χάμαρμπι Λεχ Πόζναν. Δεν είναι δύσβατη η δρόμη, δεν είναι η αντίπαλη η μεγαθύρια για να πεις ότι έχει χάσει πριν την σέντρα των παιχνιδιών, αλλά δεν πάβει να είναι το outsider απέναντι στον Απόλλωνα. Νομίζω ότι όπως και να έχει είναι δύο διαφορετικά παιχνιδιά, αυτό του Πανετολικού με αυτό της Πέμπτης για το Europa League, και μένει να δούμε πώς θα τα διαχειριστεί, γιατί μπαίνει σε μια διαδικασία που δεν είχε μπει τα προηγούμενα χρόνια, να δίνει συνεχόμενα μάτς και σημαντικά κιόλας μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα μεταξύ τους. Ωραία, Μανώλη, ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε σε επαφή. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια σου, Μανώλη. Αυτά λοιπόν από τον Μανώλη το Σαρή. Και στην Κρήτη βλέπετε ότι υπάρχει μια αναστάτωση και είναι μεγάλη και είναι σημαντική. Εντάξει, είναι απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, είναι άλλος ο νόμος και να βγάζουμε άλλη απόφαση. Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά τα πράγματα και μόνο στο τεράστιο αυτοδιοίκητο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Τι έγινε, επειδή μαλώνει με τον. Με την ΕΠΟ, ναι. Με τον Βαγγέλη Ρίτεν. Και σου λέει μία που είναι μια που την γινόταν απόρριψη μέχρι τώρα, σου λέει θα πληρώσει. Δεν είναι αυτό βέβαια τα 13 χιλιάρικα. Είναι ότι αν αυτό είναι δεδικασμένο, θα έρθουν άλλα 2 εκατομμύρια από πίσω. Σου λέει έχω. Γιατί σου λέει αν τα πληρώσω, τα αποδέχομαι. Αποδέχομαι ότι είμαι εγώ ο άλλο. Έχω εκλογές τώρα. Κώστα, πού μιλάς πάλι, ρε φίλε. Δεν άλλαξα μικρόφωνο αυτή τη φορά. Είμαι στο κεντρικό. Εδώ στα υπερσύγχρονα στούντιο του Λίμπερο 107,4. Ναι. Ωραία. Τώρα ακούγομαι. Ναι. Λοιπόν. Λέω, αν πληρώσει, είναι σαν να αποδέχεται το χρέος του παλιού. Τι μου παλιό. Βέβαια. Ενώ ο νόμος λέει ότι δεν τα αποδέχεσαι. Τέλος πάντων. Θα λυθεί νομίζω αυτό το θέμα με τον ένα τον άλλο τρόπο. Πάμε break. Με τον ένα τον άλλο τρόπο. Γιατί το άλλο δεν λύθηκε. Όλα με τον ένα τον άλλο τρόπο τα λύνεται. Τα άλλο πλήρωσε. Πληρώστηκε Κώστα. Τίποτα. Άντε. 1 εκατομμύριο πλήρωσε Κώστα. Πότε. Τότε. Η καινούργια. Η νέα πάει τα παλιά. Δεν μπορείτε να δείτε για χρέη πλέον. Τα πλήρωσα όλα. Η παλιά είναι η παλιά. Υπάρχει νόμος που λέει φυσικά πρόσωπα. Να αλλάξουμε το νομικό πλαίσιο. Ωραία, να έρθει κάποιος και να ζητήσει τα 40 εκατομμύρια από τον ΠΑΟ Κώστα. Θα βγάλει μια απόφαση. Τα πλήρωσε. Πώς τα πλήρωσε. Τα 10 πλήρωσε. Αν σβήστηκε, με νοιάζει. Το πρωτογενές πλήρωσε. Άντε μην αρχίσω τώρα. Λοιπόν, πάμε στο break. Άνοιξε, άρχισε. Και επιστρέφουμε. Πες τα όλα, Κώστα. Τι να πω τώρα. Τώρα πάει. Έλα, κάνε μια ανακεφαλαίωση της κλήρωσης. Πες τις αγωνιστικές. Για Άρη, πάω Κυρακλή. Άμα σου πω ότι αυτό ψάχνω μια ώρα. Άρα δεν υπάρχει πουθενά. Και δεν υπάρχει πουθενά. Ωραία. Άρα ξέρουμε, Άρης Παναθηναϊκός. Υπάρχει στο Basket Plus. Άρης Παναθηναϊκός. Μια φωτογραφία που δεν διαβάζεται. Λοιπόν, κάτσε να έρθω κοντά. Ναι. Να έρθω κοντά. Κόστα στο μικρόφωνο, ρε. Να βγάλω και τα γυαλιά μου τα καινούρια.
Τα μπλε. Τα καινούρια. Τα μπλε. 178 ευρώ. Πω. Τα κλαίω. Να πήγαινε Opticon Express, να πήγαινε κούτρα. Σωστά. Ναι. Λοιπόν. Έχουμε και λέμε. Ναι. ΠΑΟΚ Λαύριο. Ναι. Πρεμιέρα 10 Οκτωβρίου. Άσος. Ναι. Άρης Παναθηναϊκός. Άσος. ΑΕΚ Ηρακλής. Χ. Δεύτερη αγωνιστική. 17 Δεκάτου. Ηρακλής Πανιώνιος. Ναι. Δεν θα γίνει. Να ξέρετε, ναι. Σας δίνω είδηση. Δεν θα κατέβει μάλλον. Το είπα. Το είπα. Την πρώτη στιγμή δείξτε ρεπό. Ρεπό. 17 Δεκάτου. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Oh. Διπλό. Ιωνικός Ελένικ Κόιν Άρης. 20 πόντους ο Άρης. Πω. Ναι. Πόρε με 2 στα 2 θα ξεκινήσεις. Έτσι. Τρίτη αγωνιστική, 24 Δεκάτου. Άρης Περιστέρη. ΠΑΟΚ Ιωνικός. Και Κολοσσός Ηρακλής. Το πιο δύσκολο πρόγραμμα έχουμε πάλι. 25 του μηνός. 24. 26 του Αγίου Δημητρίου είναι Δευτέρα. Προφανώς. Oh. Ναι. 31 Δεκάτου, τέταρτη αγωνιστική. Ναι. Περιστέρη ΠΑΟΚ. Λάρισα Άρης. Εξόρμηση και τα λοιπά. Ναι, εξόρμηση και αυτά. Τα πούλμαν και τέτοια. Ο λαός. Άδειο θα είναι. Ηρακλής Προμηθέας. Θα έχουν ανοίξει 31 Δεκάτου. Ηρακλής Προμηθέας. Το πιο δύσκολο πρόγραμμα έχουμε. Oh. Πέμπτη αγωνιστική. Ρεπό. Μια νίκη θα κάνεις μέχρι τώρα. Όντως. Θα έχεις κερδίσει τον Πανιώνιο. Θα έχω, ναι, 2-0. Σωστό. Ωραία. 20-0. Πέμπτη αγωνιστική ρεπό ο Ηρακλής. Πάω Κλάρισα και Άρης Χαρέλος Τρικούπης. Πω, κι άλλη νίκη ο Άρης. Κι άλλη νίκη ο Άρης. Πω, η πρώτη του θα είναι. Έκτη αγωνιστική. Άρης ρεπό. Χαρέλος Τρικούπης ΠΑΟΚ. Και Λαύριο Ηρακλής. Πω. Τι θα πρόγραμμα κερδίσεις, είναι αυτό. Θα κερδίσεις το Λαύριο. Πού να κερδίσεις το Λαύριο, ρε. Εντάξει, ναι. Ομάδα της ΕΟΚ τώρα, άσε, δεν τα λέμε. Δεν τα λέμε. Το γραφείο τύπου της ΕΟΚ το λέει. Ναι. Δεν πεζόμαστε. Λοιπόν. Πάω Κάρης, 7η αγωνιστική. Ωρε, φίλε. 5 12. Άρη, διπλό, διπλό, μέσα στο κρατικό. Έρε, έρε, μην είσαι προκλητικό. Μπερδεύτηκα. Λοιπόν, κόπηκε και η σύνδεση. Μην είσαι προκλητικό. Κόπηκε η σύνδεση μόλις το είπα. Ηρακλής Παναθηναϊκός. 7η αγωνιστική. Δηλαδή θα έχεις στην πόλη Πάω Κάρης και Ηρακλής Παναθηναϊκός. Τι? Την ίδια μέρα. Πάω Κάρης και Ηρακλής Παναθηναϊκός. Τι να σου πει, Σάββατο, άλλο Κυριακή, ρε Κώστα. Κυριακή θα μας βάλουν. Εμάς θα βάλουν Κυριακή. Θα παίζει Άρης ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Α, μπράβο, και ναι, θα πάει ο Γαλατσόπλες, το βάλει πάνω στο ποδόσφαιρο. Το 1, 7,5 και το άλλο 8,5. Ωραία. 8η αγωνιστική, 12-12 του ΠΑΟΚ ρεπό, Άρης ΑΕΚ. Σφαγή, ο Βασιλακόπουλος και τέτοιο. Θα κερδίσουμε. Και, δεν νομίζω. Ιωνικός Ηρακλής, 1η αγωνιστική. Πανιώνιος Άρης, άρα ρεπό. ΑΕΚ ΠΑΟΚ, άρα Χ. Και ο Ηρακλής ο μεγάλος παίζει Ηρακλής Περιστέρη. Χειρουργείο. Βασιλόπουλος. Χειρουργείο. Λοιπόν, 10η αγωνιστική. Άρης Κολοσσός, ΠΑΟΚ Πανιώνιος και Λάρισα Ηρακλής. 11η αγωνιστική. Κολοσσός, ΠΑΟΚ, Ηρακλής Χαρίλος Τρικούπης και Προμηθέας Άρης. Όχι, νίκη της υπέρβασης ήταν αυτή. Ναι, ναι. Η ομάδα του Σάβα Καμπερίδη έδειξε ότι έχει μέταλλο. 12η αγωνιστική. Άρης Ηρακλής. 68-99, κάπου εκεί θα είναι. ΠΑΟΚ Προμηθέας. Και 13η αγωνιστική. 99 δεν θα βάλεις ούτε και στα δυο μάτς μαζί. 68-99 θα χάσεις. 68-99. Καλά, ναι. Και 13η αγωνιστική. Ναι. Ηρακλής ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το μάτς. 119-52. Και Λαύριο Άρης. Κωστά. 68-67 θα χάσεις με σφαγή. Είναι η στιγμή της εβδομάδας. Ναι, ναι. Που θα λες. Ναι, ναι. Έρχομαι να σε ρίξω τελευταία αγωνιστική. Δεν θα είναι έτσι, ο ΠΑΟΚ είναι καλός. Έρχομαι να σε ρίξω τελευταία αγωνιστική. Βγάλτε τους COVID να σωθείτε. Μήπως το λένε αυτοί. Μήπως το λένε αυτοί για μας. Θα σε έχουν στο παλατάκι. Τελευταία αγωνιστική. Στο κρατικό παλατάκι. Θα με ρίξουν, θα με βγάλουν πανό game over και τέτοια. Κανονικά, κοίταξε, αφού δεν πέσανε φέτος, δεν πέσατε φέτος, συγγνώμη. Εμείς θα σωνόμασταν. Ψιλο, ίσως. Τρίτη ήμασταν εμείς. Αφού δεν πέσατε φέτος. Κώστα, ένα θα πέφτει γιατί πέφτει ο Πανιώνιος. Δεν θα πέσετε ποτέ. Κώστα, μόνο πάω ξώθηκε. Αφού δεν υπάρχει Πανιώνιος, θα πέφτει ένα. Θα πέφτει ένα, λέει. Βέβαια. Τέλος πάντων. Και δεν ήμασταν εμείς τώρα. Τώρα κάναμε υποθετική συζήτηση, χωρίς δημοσιογραφικά δεδομένα. Οπαδική, μάλλον κάναμε. Ναι, εντάξει. Εντάξει, υποθέσεις κάνουμε με βάση τα δεδομένα ότι ο Πάκου ήταν τελευταίος και εσύ σου μια νίκη πάνω. Έτσι. Αλλά εσύ είχες καλύτερο σχετικά πρόγραμμα. Είχα Πανιώνιος και τέτοια. Και είχες περάσει και τον Πανιώνιο. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, φέτος τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα για τις ομάδες μας. Αυτή είναι η πρώτη έτσι, γενική αίσθηση. Προσέγγιση στο πρωτάθλημα. Όλες οι ομάδες είναι καλύτερες και ο Ηρακλής και ο ΠΑΟΚ. Να δώσουμε το ρεπορτάζ για τον Άρη που είναι το φρέσκο από χθες που αυτό πήγανε στη FIBA. Ναι, πάμε. Και ενδιαφέρει και τον κόσμο. Ο Άρης, καταρχήν να πούμε, χθες λίγο το
το περιγράψαμε, αλλά εντάξει, μέχρι να βγει το επίσημο δεν θέλαμε να το σημειώσουμε. Υπήρξε αντιπροσωπεία του Άρη, ο κύριος Αρβανίτης ο πρόεδρος και ο Γράλιας, ο Χρήστος, ο νομικός δηλαδή της ΚΑΕ. Βρέθηκαν στη Γενέβη, Κώστα, είναι το αρχηγείο της FIBA. Στη Γενέβη, σε ένα προάστιο της Γενέβης, το MIS. Ωραία, όπου εκεί είναι ο κύριος Ζαγκλής, ο οποίος τι είναι, πώς είναι ο Γενικός Γραμματέας FIBA. Θέλω τον ακριβή. Ανδρέας Ζαγκλής. Άρα, Στάνκοβιτς είναι Έλληνας, ο Ζαγκλής. Άρα Έλληνας εκεί, οπότε έχει και την αντίληψη να αντιλαμβάνεται πέντε πράγματα καλύτερα για το τι εστί Άρης και όλα τα συνάφη. Και Θεσσαλονικιός Χρυσανδρή, δικηγόρος δικός μας. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα πράγματα πήγαν αρκετά καλά στο συγκεκριμένο ζήτημα και όλα δείχνουν ότι η σύσταση της FIBA, πριν από λίγο που είπαν ότι διαλύεται ο Άρης και ο όποιος άλλος και τα λοιπά με τα μπάν και τα λοιπά, η σύσταση της FIBA ισχύει μεν ως προς το να πάρεις παίκτες που τα συμβόλαιά τους, ως προς το να εκδώσεις δελτία, ναι. Ότι δηλαδή η FIBA έλεγε δεν μπορείς να εκδώσεις κανένα πλέον. Δηλαδή γιατί μέχρι τότε έκανε ο Άρης ή όποια άλλη ομάδα είχε μπάν, έπαινε δελτία παικτών οι οποίοι ήταν ήδη στην Ελλάδα. Μάλιστα. Όπως έκανε και φέτος. Ο Ντεκόζι, ο Τσάλμερς, όλοι αυτοί τα δελτία τους είναι εδώ. Παίζαν σε ομάδες άλλες ελληνικές πέρσι. Σου θα το λέω. Ναι. Μέχρι πέρσι λοιπόν δεν τίθονταν θέμα για το συγκεκριμένο ζήτημα, ανεξάρτητα από το αν είχες μπαν. Φέτος υπήρξε το καλοκαίρι μια αναστάτωση που είπαν ότι η FIBA έχει δώσει εντολή στην ΕΟΚ να το κόψει αυτό. Το εντολή έγινε σύσταση. Διείστανται αυτές οι πληροφορίες. Χθες λοιπόν που οι άνθρωποι του Άρη πήγαν εκεί, η πληροφόρηση που είχαν είναι ότι θα μπορέσουν τελικά να βγάλουν δελτία, υπό τον όρο βεβαίως ότι θα ξεκινήσουν να πληρώνουν κάποια χρήματα, να κάνουν κάποιους διακανονισμούς με τους αθλητές. Όχι όμως να λυθούν τα μπαν. Δεν θα λυθούν τα μπαν. Μπράβο. Η FIBA δέχτηκε το πλάνο του πληρωμών που κατέθεσε ο Άρης. Μπράβο. Αυτό ακριβώς. Ο Άρης είπε: παιδιά, εγώ θέλω να πληρώσω. Δεν μπορώ να δώσω τώρα 700 χιλιάρικα. Μπορώ να δώσω 100 και να δίνω λίγα-λίγα μέσα στο μήνα. Το δέχεστε για να υπάρχουμε και να πάρουν και τα λεφτά. Αλλιώς δεν θα τα πάρουν. Αλλιώς. Γεια σας. Χάρηκα πολύ για τη συνεργασία. Άρης ΚΑΕ 2024. Αλλιώς. Γι' αυτό. Αλλιώς, ναι, μπράβο. Και πήγε καλά λοιπόν και όλα δείχνουν ότι θα τελειώσει το ζήτημα. Θετικά ο Άρης θα βγάλει τα δελτία των παικτών που έχει ήδη. Στο δυναμικό του, οι οποίοι είναι ο Ντεκόζι, Κώστα, ωραίος, ο Ντεκόζι, αυτός ήταν στο Λαύριο. Ο Ντεκόζι, ο Πεκταράς, ο ένας και μοναδικός, ο Βραζιλιάνος ο Σούλερ, ο Σούλερ, αδερφός μου, ο Τσάλμερς. Θα στεναχωρηθώ πολύ που θα τον στεναχωρήσω το 10η αγωνιστική. Καλά. Ο Τσάλμερς. Και θα τον ρίξω προτελευταία. Και ποιοι άλλοι, Κώστα, είναι. Άντε πάλι. Τσάλμερς, Ντεκόζι. Τσάλμερς, Σούλερ, Ντεκόζι. Ναι. Κλείσαμε. Δραγκίσεβιτς, Μιλόσεβιτς, Πεντάδα. Φλιώνης. Κουζέλογλου. Σλαυτσάκης. Σιδηροηλίας. Ναι. Καλαϊτζίδης. Σταμάτης. Σταμάτης παίρνεις. Παίρνεις Σταμάτη. Χαριτόπουλο, μπράβο. Χαριτόπουλος. Καλώς γίνομαι. Μια χαρά είσαι, ρε. Ο Μαδάρα. Στα φιλικά έπαιξες καλά. Ωραία. Έμαθα. Και θα πάρω κι άλλον. Μου ξεχάσαμε κανέναν. Μπορεί να πάρεις κι άλλον. Ξένο. Μπορεί, θα δούμε. Όχι ξένο, μου λέει ο Γκάτζιο. Όχι ξένο, αλλά μπορεί να πάρει κι άλλο. Ωραία. Άρα θα βγουν τα δελτία και η ομάδα θα είναι κανονικά. Τώρα το ζήτημα το ακούσατε και από τον κύριο Αυγενάκη και από αρκετούς που ήταν στην κλήρωση της Basket League λίγο νωρίτερα που ακούσαμε ζωντανά. Το ζήτημα είναι να επιστρέψει ο κόσμος στα γήπεδα σταδιακά. Γιατί όπως και στο ποδόσφαιρο, οι ομάδες, παιδιά, έχουν τεράστιο πρόβλημα. Έχουν τεράστιο πρόβλημα οικονομικό γιατί δεν έχουν έσοδα. Είναι σαν είναι, προσέξτε λίγο, να παίζουν, να πληρώνουν τους εργαζόμενους και να είναι κλειστά. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή λέμε για τα εστιατόρια, το ένα, το άλλο, τα οποία κλείνουν και παίρνουν επιδοτήσεις. Που και έτσι δεν βγαίνουν, έτσι, προς Θεού. Δεν γίνεται ο εργαζόμενος να ζει με 800 ευρώ για 1,5 μήνα ή να παίρνει 458 ευρώ ή 534, Σωστό. Καλό, βοήθεια, ναι, εντάξει. Αλλά δεν γίνεται. Αλλά δεν μπορεί να ζήσει μια οικογένεια. Δηλαδή, αν είναι μια. Ας εμάς που είμαστε πολύ. Α, ο Κώστας, που είναι τετραμελής οικογένεια. Και δεν έχει πέσει εισόδημα άλλο στο σπίτι. Δεν μπορεί να ζήσει με 534 ευρώ και να πει. Τώρα έχει φροντιστήρια. Τα παιδιά, σχολικά. Θα τα δώσουμε στα σχολικά. Μπαμπά, δώσε να βγω βόλτα. Εντάξει, άσε το βόλτα. Άσε το βόλτα.
Να φάει. Να φάει, ρε φίλε. Να πληρώσει τη ΔΕΗ, το τηλέφωνο Βέβαια. Και το νερό. 500 δεν φτάνουν ούτε για ζήτο. Και πού να έχει και νίκιο. Ή δάνειο. Okay, γίνονται κάποια μέτρα για τα δάνεια κτλ. Ναι, ναι, πολύ καλά. Γίνονται, Κώστα. Χρήσανθε. Υπάρχει αναστολή. Χρήσανθε, έχει ενημερωθεί τι γίνεται και τι ψηφίζεται αυτόν τον καιρό. Πτωχευτικό κώδικα. Ναι. Θα αποσυρθεί το ακατάσχετο για τον μισθό και τις συντάξεις. Πρώτη κατοικία τέλος. Δεν θα αποσυρθεί για το 76.000 πληστηριασμοί. Δεν θα αποσυρθεί για τις συντάξεις. Θα αποσυρθεί, το είπαν. Άσε τι είπαν. Το ακατάσχετο του. Το ακατάσχετο... Πολύ ευσύν διαβάζεις. Καλά. Δεν θα κατασχεθεί. Εντάξει, δεν θα αναιρεθεί το συγκεκριμένο. Γίνονται όργια, παιδιά, Τσιμίκα. Και εμείς ασχολούμαστε με τον Big Brother. Τσιμίκα. Όργια γίνονται. Τσιμίκας. Όργια. Ενημερωθείτε από τις ενώσεις των καταναλωτών να δείτε τι γίνεται. Ναι, υπάρχουν πολλά. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχει και το γέφυρα, Κώστα. Ενημερώσου για να μπεις, για να στο πληρώσει το κράτος. Χρήσατε το γέφυρα είναι τίποτα. Τρεις μήνες. Εννιά. Ναι, εννιά. Χάρηκα. Εννιά. Χάρηκα πολύ για την εργασία. Εννιά, αν είναι 500 άρικο και σου πληρώνει το 90%, ρε φίλε, τι θες. Τι άλλο θες να κάνεις, 500 από εδώ, 500 από εκεί. Μια χαρά, πόσα θες να σου δώσουμε. Δώσουμε κανένα 2.000. Χρυσόν το χάπι. Χρυσόν το χάπι. Να πάνε να τα κάνει σωστά. Αυτό που τα δικαιούται. Αυτό όμω που δεν πληρώνει, και Κώστα. Στο γέφυρα μπαίνεις και σε φακελό μπήκες να δεις το γέφυρα πώς μπαίνει. Το έχω κάνει ήδη. Όντως. Ναι. Εγώ και δεν είμαι το και δικαιούχος. Σταμάτησε στο μισό. Και είμαι και δικαιούχος. Πώς γίνεται. Είναι πολύ εύκολο να το κάνεις. Αν είσαι κορονό. Πίχτος. Λοιπόν. Βασίλη, είμαστε στον αέρα στην καλύτερη ενημερωτική εκπομπή των Ερτζιανών. Σε παρακαλώ, πάρε με μετά τις 2. Σε 2 λεπτά έχουμε διάλειμμα, Βασίλη. Ο Βλαχόπουλος ήταν. Του λες τι να πεις στις 4. Δεν υπάρχει καλύτερη εκπομπή νομίζω από τη δικιά μας. Χαιρετίσματα στο συνάδελφο. Λοιπόν. Και αυτός ακούει Λίμπερο 107,4. Τι εννοείται. Όλοι ακούνε. Για μην το λένε. Όταν σας πάρουν τηλέφωνο όμως παιδιά από την MRB, να το πείτε. Να το λέτε. Έτσι. Γιατί δεν το λέτε. Ειδικά κάτι παοξίδες που μου στέλνετε μηνύματα 5 η ώρα. Χαχαχα και σ' ακούμε, να το λέτε. Έτσι. Ναι. Μην το κάνετε επίτηδες. Είναι κακό πράγμα να λέτε ψέματα. Arsenal Liverpool, Κώστα. Τι είναι αυτό. Με Τσιμίκα. Τη φανέλα, συγγνώμη, τη στολή της Manchester United την είδες. Ναι, ρε φίλε. Την ασπρόμαυρη με τις ρίγες. Ούτε ο ΠΑΟΚ δεν κάνει τέτοια στολή. Το κάνουν επίτηδες. Τι, για να σχολιάζετε. Το κάνουν επίτηδες, ναι. Τη Manchester City που είναι σαν πιτζάμα. Ναι, το κάνουν επίτηδες. Με αρκουδάκια και φεγγάρια. Είναι marketing, το κάνουν επίτηδες. Ποιος θα την αγοράσει, αγόρι. Πας την αγορά, για να λες ότι έχω ναι, τη χάλια στολή του 2020. Θυμάσαι τότε. Διαγωνισμό που είχαμε μία με ζεύρα. Ναι, μία που είχαμε μία με ζεύρα. Λοιπόν. Γιατί εσείς που βγάλατε γαλάζιο με ροζ, τι βγάλατε. Γαλάζιο με ροζ. Τι βγάλατε. Ή ο ΠΑΟΚ, ποιος έβγαλε. Εμείς γαλάζιο με ροζ δεν έχουμε βγάλει. Πες χορηγούς λίγο. Γαλάζια δεν βγάλατε. Η δεύτερη σας. Η τρίτη είναι. Αλλά η γαλάζια Κώστα την έχει ο Άρης 100 χρόνια. Και οι άλλοι που φοράτε που λένε όλοι φανελάρα που είναι πόλο μπλουζάκι με κουμπάκι και γιακαδάκι. Και μανίκι διαφορετικό. Μόδα, και ρε. Λέτε όλοι ότι είναι πόπο μπλουζάρα, φανελάρα. Και είναι πόλο μπλουζάκι περιπάτου. Ρώτα το φίλο μου εκεί. Και πληρώνετε την ΑΕΚ τόσα λεφτά για αυτό το πράγμα. Πάνε το πληρώνουμε. Μας δίνει λεφτά. Ναι, σωστά. Για τις Άρης. Γίνε Άρης να κουστάρεις. Λοιπόν. Παρετώντας μου έχει στείλει, δεν είπες πριν για τον Παπαντονίου που είχε άλλη εταιρεία μάσκα και άλλη. Ναι. Πρόστιμο είναι αυτό. Μου στείλαν φωτογραφία. Πρόσεξε τώρα για να δεις. Την παρουσίαση της φανέλας του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο που την κάνανε ποδοσφαιριστές. Α, που φοράει μια κοπέλα άλλο, εντάξει. Και φοράει εντάξει. Μια κοπέλα παπούτσια εντάξει. Σαν το κεφάλι μου άλλης μάρκας. Εντάξει, δεν αυτά. Και έχει με η γλώσσα της κοπέλας. Εννοείς το βίντεο, παπούτσι, το βίντεο εννοείς. Και φωτογραφία. Και φωτογραφία. Η γλώσσα που φορά αυτά τα παπούτσια τα μεγάλα, ξέρετε, δεν θα το πω τη μάρκα τώρα, που έχουν τις τεράστιες γλώσσες που φαίνεται με τεράστια γράμματα η εταιρεία. Και είναι πιο μεγάλο το λογότυπο αυτό. Τι έτυχε. Τι κάνει, ποιος το είδε. Παιδιά, ποιος το άφησε να περάσει αυτό. Ποιος έβαλε τη φωτογραφία. Κώστα, δεν το είδες, έλειπες, Βαριώσουνα. Ήσουν στο Facebook. Ήθελες να φύγεις, μιλούσες με την Τάνια, μάλωσες με το Μάκη. Τότε ήσουν στο Facebook, θα το κλείσω το Facebook. Θα το κλείσω το Facebook. Νίκο, όλο τώρα... το Facebook θα ασχολούνται. Και τώρα. Τώρα τέσσερα προφίλ, δύο ψεύτικα, δύο κανονικά. Live στο Facebook. Έτσι πρέπει. Live στο Facebook. Θα κάνει αλλού τώρα. Να θα πω. Εκεί που θα κάνεις και εσύ. Και εγώ θα κάνω. Ναι. Μαζί του. Όχι. Σε άλλη ώρα. Κρίμα. Μόνο μαζί του μπορώ να αποδώσω. Έτσι. Έχει αποδειχθεί αυτό. Σωστό. Και μαζί μου. Και μαζί σου. Ναι. Χθες μου στείλε ένας μήνυμα σε δημοσίευμα στο μας. Facebook πριν από 12 χρόνια. Χρόνια. Που έλεγα, ελάτε στο ραδιόφωνο που ήμασταν μαζί. Ήμασταν. 12 με 1 το μεσημέρι. Έκανα εκπομπή και 12 με 1 το μεσημέρι.
το 2008, πριν φύγω. Στο Μετρόπολη. Πριν φύγω, ναι. Ναι, ναι. Και γράφει από κάτω σχόλιο ακροατής μας Κώστα στο Facebook. Άσε αυτά τα 12 με μία. Μπράβο. Γυρίστε με τον Κώστα. Ναι, ναι, σαν τη θύρα 955. Ναι, δεν υπάρχει άλλη εκπομπή. Ανέκαθεν το λέγανε αυτό. Λέω λοιπόν τώρα να τη εκπομπή. Τι να τη, 12 υπάρχει. Με 2. 12 με 2 στο Λίμπερο, η Τρόικα. Εκπομπάρα ήταν τότε εκείνη. Η θύρα 955. Έλεγε τι θέλει χαζά, έλεγε με τώρα. Ναι, και γελούσαμε έτσι και λένε όλοι τι ωραία που γελάτε. Χάκες. Χάκες. Θέλω να σοβαρευτείτε λίγο. Λοιπόν, πες για να πάμε στο break. Τι χωρικούς έχουμε. Είναι σαλιάριδες αυτοί. Είναι παιδάκια. Γι' αυτό που λέει. Είναι σαλιάριδες. Λοιπόν. Δεύτερη ώρα εκπομπής, Κώστα. Πρώτη ώρα εκπομπής. 2:25 πήγε. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Ναι. Χάσαμε το. Μπούσουλα. Μαλώνω τώρα με την, για τα αγγλικά. Δηλαδή, έλεος εσύ. Έλεος, πρέπει. Συγγνώμη, τα παιδιά πρέπει να πάνε αγγλικά. Δεν μπορούμε να τα μαθαίνουμε σπίτι. Τι πράγμα κι αυτό. Ιδιαίτερα. Ναι. Το ωράριο και αυτό και πρέπει να κάνουν μαθήματα και τέτοια. Έλεος ρε φίλε. Και βόλεϊ και ποδόσφαιρο και τέτοια. Χάμος γίνεται. Πάμε. Θα τα μαθαίνω εγώ αγγλικά. Ποια. Στο σπίτι. Λείπεις. Δρασά μούρμουρς και τέτοια. Μαζί μας ο Mr. Ναι, Gold. Έτσι. Μαζί μας ο Mr. Gold. Πίτσες, μακαρονάδες, σαλάτες. Σαν την πίτσα δεν έχει. Δεν έχει. Καλτσόνε, πενερλή, αλλά και μουσακά, παστίτσιο, σουφλέ, ριζότο και κάθε μέρα κάτι καινούριο μαγειρευτό. Έτσι. 2-31-06-28-586 ο Mr. Gold. Τώρα αρχίζετε και παραγγέλνετε. Άρχισε το delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τη 1 το πρωί. Μεσολογίου 2 στις Σικές. Mr. Gold, ποιότητα και σωστές τιμές. Και κέντρο, και κέντρο εξυπηρετεί. Και κέντρο εξυπηρετεί, βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν, μαζί μας επίσης, ναι, φίλες και φίλοι, εδώ στην Τρόικα. Στο Λίμπερο 107,4 και το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης είναι η ιδανική ευκαιρία. Όσοι δεν έχετε επισκεφτεί ποτέ και το σκέφτεστε, το αναβάλλετε, βαριέστε, λέτε τώρα εντάξει, θα πάω το άλλο Σάββατο, δεν βρήκα παρέα, δεν θα είναι μαζί μου η Ελένη κτλ. Η Ελένη. Η Ελένη. Η Κατερίνα, η Ελένη, η Άννα, η Θάλια, η Τζέννη, λοιπόν η Μαρία. Α, καλά που είπε και το τελευταίο γιατί θα τρώει ξύλο. Ναι. Λέμε random ονόματα. Λοιπόν, τώρα είναι ευκαιρία να πάτε. Με κάθε νέα εγγραφή, όλα τα νέα μέλη αποκτάτε μοναδικά προνόμια, δώρα, εκπλήξεις, αποκλειστικές κληρώσεις. Συμμετέχετε και δοκιμάζετε την τύχη σας, χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι, το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη αποδεικνύει κάθε φορά πως είναι ο κορυφαίος προορισμός διασκέδασης και ο πιο ασφαλής. Ο Βαϊνάλντουμ ζήτησε να φύγει, φίλε, από τη Λίβερπουλ. Εντάξει. Συνεχίζει στον Ηρακλείο Κανακούδης. Ω, Πετράν! Μπράβο, Πετράν! Λοιπόν, πάμε στο break. Πάμε στο break. Μου ήρθε το στικάκι με όλα τα μυστικά, Κώστα. Κιτρινόμαυρο κιόλας. Κιτρινόμαυρο. Έλεος δηλαδή. Ελπίζω να μην έχει κανένα ιό. Ναι. Τι γίνεται άλλο. Καλά, εσύ. Έχουμε ένα δεκάλεπτο ακόμα. Θα μας πει για Ηρακλή ποδόσφαιρο τίποτα. Α, δεν έχω σημασία. Πήρες κανένα παίχτη. Είναι αυτό που λέμε. Δεν έχει τίποτα που λένε. Για να δούμε ποια είναι. Πιο απογοητευτική απάντηση. Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ναι, δεν έχει τίποτα. Τι να πούμε, δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πάρα πολλές εξελίξεις τη σημερινή ημέρα μέχρι στιγμής. Και αυτό βέβαια γιατί, πέρα από την περίπτωση Κανακούδη, γιατί τώρα ήδη αρχίζουν και γράφονται ονόματα, όπως είπες και εσύ, Χρύσανθε. Και αυτό είναι γιατί ο Θόδωρος Δρακόπουλος είναι στην Αθήνα, ήταν στην κλήρωση του μπάσκετ. Το project, όπως όλα δείχνουν, θα προχωρήσει με τον πρόεδρο του μπάσκετ, έτσι, και όχι με τον Θεοδωρίδη που προσπάθησε να πάρει η Επιτροπή Επανεκκίνησης. Όπως όλα δείχνουν, θα γίνει και μια προσέγγιση και πάλι του κυρίου Δρακόπουλου με τον κύριο Ζαντόπουλο, και προχωράν το συγκεκριμένο project, χρηματοδότησαν ο Δρακόπουλος. Μπαλαδόφατσα θα είναι ο Ζαντόπουλος. Βέβαια ο Δρακόπουλος, να ξέρετε ότι είναι μεγάλη μπαλαδόφατσα, έτσι. Να το ξέρετε αυτό. Έπαιζε και μπάλα και τα λοιπά. Και θα επιλέξουν συνεργάτες και συμβούλο και τα λοιπά και θα τρέξει έτσι η ομάδα. Και παράλληλα κάνει και μεταγραφές. Αυτά έτσι εν ολίγης τα ποδοσφαιρικά τα του Ηρακλέους, όπου βεβαίως υπάρχει κινητικότητα και στο μεταγραφικό κομμάτι. Δεν ξέρω τι γίνεται με το θέμα της αναδιάρθρωσης, Χρύσανθη, η οποία δεν πέρασε. Δεν πέρασε. Μήπως υπάρχουν εξελίξεις όμως και,
και παίξει ο Ηρακλής πάλι στη Δέλτα Εθνική. Μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, αυτά εν ολίγης, εν πολύ λίγης, για τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή, ο οποίος βεβαίως διάγει μια περίοδο ζυμώσεων, οι οποίες μακάρι να βγάλουν σε κάτι ωφέλιμο, σε κάτι καλό. Μέχρι στιγμής έχει δημιουργηθεί μια αναταραχή, υπήρχε ένα τέλμα, μια βεβαιότητα από το χειμώνα ότι εντάξει, μωρέ, το καλοκαίρι θα βρούμε να πάρουμε μια ομάδα κτλ. Δεν έγινε αυτό δυνατό και έτσι βρέθηκε ο Ηρακλής σε αυτό το σημείο. Να δούμε και να ελπίσουμε να εξελιχθούν τα πράγματα πολύ καλύτερα στη συνέχεια για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Γιατί τα υπόλοιπα τμήματα, δόξα τω Θεώ, πάνε αρκετά καλά. Είδηση. Ναι. Είδηση καλή. Καλή. Αυτό που είπαμε και χθες για την Ντνίπρο, 5 κρούσματα κορονοϊού στην πιθανή αντίπαλο του Ηρακλή, στο μπάσκετ. Να πούμε ότι υπάρχει μεγάλη αναταραχή στη FIBA για το ζήτημα αυτό. Γιατί την άλλη εβδομάδα φεύγουμε για την Κύπρο. Οι ομάδες πηγαίνουν στην Κύπρο. Και η Ντνίπρο είναι μία από τις 4 ομάδες που παίζουν στο Final Four του Ηρακλή. Ας το πούμε Final Four. Και μάλιστα μέχρι χθες, Χρύσανθε, έπαιζε στο Gloria Cup στην Τουρκία με πολύ σημαντικές ομάδες, με την Εφές, με την Μπελεντίγε και τα λοιπά. Με ομάδες δηλαδή γνωστές τουρκικές και είναι ανάστατη τώρα και στην Τουρκία. Προχθές 6 του μηνός, προχθές 6 του μηνός, έπαιξε με την Εφές η Ντνίπρο και έχασε 35 πόντους, παρεμπιπτόντως. Λοιπόν, άρα τα πράγματα από εδώ και από εκεί εξακολουθούν να μην είναι καλά με τον κορονοϊό. Βέβαια, ακούσαμε και τον Λευτέρη Αυγιανάκη να πούμε ότι η δική μας πεποίθηση είναι ότι τα γήπεδα του μπάσκετ θα είναι ανοιχτά από την πρώτη αγωνιστική. Οπα. Με ένα ποσοστό θεατών. Γι' αυτό συστήνω στους φίλους που μας ακούνε, Χρύσανθε, να προμηθευτούν το διαρκείας όλων των ομάδων, να πάρουν το διαρκείας. Θα είναι περιορισμένα τα διαρκείας για όλες τις ομάδες στην αρχή. Πάρτε διαρκείας για να μπείτε στα μάτς. Έτσι. Πάρτε διαρκείας να βοηθήσετε τις ομάδες. Δεν είναι μόνο τα παίζουμε Άρης ΠΑΟΚ και ΠΑΟΚ Ηρακλής και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Στα δύσκολα χρειάζονται οι ομάδες. Δώστε το ορθομπίσιν ρεμάγκα, ακούσει. Έχεις. Εντάξει, παιδιά. Να μην κάνουμε πάλι την συζήτηση. Όποιος έχει δυνατότητα, όποιος μπορεί να δώσει 100-200 ευρώ, καλό θα είναι. Αν μπορεί να τα δώσει, να τα δώσει. Να μην στερήσει κάτι από την οικογένειά του και από τον εαυτό του, εννοείται. Έτσι. Οι ομάδες όμως έχουν εντύπωση ότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι στη ζωή μας με τον έναν ή τον άλλο τρόπο τα τελευταία χρόνια, κατά γενική ομολογία. Έτσι. Άλλος λέει είναι όλη μου η ζωή, άλλος περνάει ευχάριστα 2 ώρες, άλλος ασχολείται, άλλος απλά του αρέσει, άλλος πηγαίνει και το βλέπει ως θέαμα. Εντάξει. Το αθλητικό γίγνεσθε στην κοινωνία, ιδίως στην ελληνική, είναι πάρα πολύ ζωηρό. Άρα, καλό θα είναι από τη στιγμή που έχουμε τον αθλητισμό σε τέτοιο ρόλο στην καθημερινότητά μας, να τον στηρίζουμε. Όχι μόνο να τον κατακρίνουμε. Όλοι ξέρουμε ότι δεν πάμε καλά παντού, ότι τα πράγματα δεν είναι όμορφα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα διαλύσουμε κιόλα, έτσι. Καρυπίδη πλήρως τα μπαν, Σαβίδη διώξε τις λέρες από την ΠΑΕ, Δρακόπουλε και τα λοιπά, πάρε παίκτες και αυτά και τα λοιπά. Έτσι. ΜΓΑΜΑ Εθνική, ΜΒΤΑ Εθνική, ΜΔΕΛΤΑ Εθνική, ΜΟΜΕΓΑ Εθνική, ΜΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓ, ΜΕΟΡΟΠΑ ΛΙΓ, ΜΚΥΠΕΛΟ ΠΡΟΘΑΛΤΡΙΟΝ, εμείς πρέπει να είμαστε εκεί. Αυτό λέει κανονικά η φίλαθλος νοοτροπία, έτσι. Είτε πρώτος είτε τελευταίος υποστηρίζω την ομάδα μου. Είτε παίζει ο Τσαλτίδης, οπότε ΩΜΕΓΑ ΕΨΜΗ. Είτε παίζει ο Κούσης, άρα Super League 2, όχι ένα, εντάξει να είμαστε και ρεαλιστές, Super League 2. Πηγαίνω, ακολουθώ, υποστηρίζω, στεναχωριέμαι, χαίρομαι. Αυτό είναι ο αθλητισμός. Λοιπόν, και μετά από αυτό το δωρεάν μάθημα προσέγγισης στην αθλητική πραγματικότητα, Χρύσανθε, ναι, μπορείς να μας πεις και εσύ για τον Άρη Ποδόσφαιρο. Πάλι. Γιατί τι, μας είπες από τίποτα. Δεν λέγαμε μία ώρα για την ΕΠΟ, τον Κοντοβά και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, με τον Μανώλη Σαρή. Με τον Μανώλη Σαρή. Γιατί και στον Πες μας και καμιά άλλη είδηση. Για να το κλείσω το συγκεκριμένο ζήτημα, ναι, υπάρχουν μια σειρά από κινήσεις που κάνει ο Άρης. Υπάρχει και ανακοίνωση χθες το βράδυ που απλά παραθέτει τον νόμο που εκθέτει απίστευτα τη δικαστή, ναι, την οποία
ήδη. Είναι δικαστής ή δικαστής. Είναι ή δικαστής. Στο διαιτητικό δικαστής είναι. Oh. Διδακτικοί δικαστές είναι αυτοί. Δεν είναι η πρόεδρος βέβαια. Δεν είναι η προϊσταμένη. Δεν είναι η ηρωίδα. Είναι όχι. Mm. Παρ' όλα αυτά, ήδη ο Άρης έχει ξεκινήσει διάφορες ενέργειες περί κακοδικίας και όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να κάνει νομικά. Και θα, αλλά για να αλλάξει, καταρχήν, να ξέρει ο κόσμος, το μείον 3 δεν βγαίνει για το παιχνίδι με τη Λαμία. Η διαδικασία είναι ότι βγαίνει η απόφαση, βγήκε η απόφαση τώρα. Μάλιστα. Δεν θα το πληρώσει ο Άρης το συγκεκριμένο ποσό για να μην το καταστήσει αυτομάτως. Ως δεδικασμένο για άλλες υποθέσεις. Ναι, άμα πληρώσει είναι σαν να αποδέξει το χρέος. Μπράβο. Αυτό λέμε. Θα... Και η διαδικασία είναι η εξής. Την Δευτέρα, την Τρίτη, αφού ο Άρης μέχρι την Παρασκευή που είναι οι τρεις μέρες θα το πληρώσει, θα πάει ο δικηγόρος του παίκτη και θα, κάνει... θα ζητήσει ενεργοποίηση ποινών. Έτσι. Η ενεργοποίηση ποινών παίρνει άλλες 15 με 20 μέρες η διαδικασία. Θα ξαναπάει στο δικαστήριο. Το δικαστήριο θα αποφανθεί πάλι και θα πει δεν πλήρωσες. Αν δεν πληρώσει σε τρεις μέρες. Σου αφαιρώ. Αφαιρούνται οι τρεις βαθμοί. Ο... Έτσι. Άρα έχει ο Άρης ένα 20ήμερο για διάφορες ενέργειες που θα κάνει νομικές και το βασικότερο κομμάτι σε αυτό που θα επιδιώξει είναι η αναψηλάφιση. Μάλιστα. Για να γίνει αναψηλάφιση πρέπει να υπάρχει ένα νέο στοιχείο. Τώρα αυτό προσπαθούν να δουν πώς θα το δουν νομικά και παράλληλα ο Άρης, επειδή υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις τώρα που θα αρχίσουν να έρχονται, ναι, ναι. Και ήδη υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν πάει, παρόμοιες, οι οποίες μέχρι τώρα πήγαιναν και απορρίπτονταν. Μάλιστα. Επειδή λοιπόν θα πάνε και άλλες περιπτώσεις. Το ζήτημα είναι μην τις ξαναδικάσει η ίδια δικαστής και ξαναβγάλει οι ίδιες και από 15 πάμε στα 500. Καταλαβες. Mm. Γιατί εκεί είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα πλέον. Είναι μια τέτοια διαδικασία που γίνεται. Το παράδοξο είναι ότι χθες την ΕΠΟ λέγανε όσα λέγανε, αλλά αυτό το οποίο πρέπει να δούμε, Κώστα, γιατί έχω πάρει στο email μου δεκάδες φωτογραφίες του ποδοσφαιριστή Κοντοβά να είναι αγκαλιά με τον Θωμά Κοντοβά. Ο ποδοσφαιριστής Κοντοβάς, ο οποίος λέγεται, τον πατέρα το λένε Θωμά. Μάλιστα. Και είναι αγκαλιά με τον Θωμά Κοντοβά, ο οποίος είναι ίδιος ακριβώς στις φωτογραφίες, Κώστα, με τον ταμείο της ΕΠΣ Καρδίτσας. Της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καρδίτσας, που πρόεδρος είναι ο κύριος Φίκας της Original 21. Είναι ο ίδιος ο τύπος, θυμάσαι που είχε γίνει φασαρία με το Άρη Σάεκ που τον ορίσαν αυτόνα και μετά τελικά δεν ήρθε. Ναι. Είναι δηλαδή ενεργό μέλος ταμείας μιας ένωσης που αυτή τη στιγμή στηρίζει τη συγκεκριμένη διοίκηση της ΕΠΟ. Ναι. Αντιλαμβάνεστε το τι συμβαίνει. Αν ο μπαμπάς σας είναι ταμεία στην ΕΠΟ λοιπόν, στην ΕΠΑ. Βρίσκει το δίκιο σου. Και ένας νόμος, και ένας νόμος που... Είναι κόντρα, βγαίνει απόφαση υπέρ σου. Δικαιοσύνη. Αυτό επειδή δεν είναι δικαιοσύνη λοιπόν, θα πρέπει για μένα να επέμβει ένας εισαγγελέας, γιατί όταν κάποιος είναι δικαστής, δεν πάει να πει ότι μπορεί να κάνει λάθος. Εδώ μιλάμε για νόμο του ελληνικού κράτους. Δεν είναι να πούμε ότι έβγαλε μια απόφαση η οποία δεν μας αρέσει ή ρε παιδί μου είναι δεσμευτικότητα ή όχι. Είναι δεσμευτική, δεν είναι δεσμευτική. Είναι στην κρίση της δικαστού να το αποφασίσει. Ο νόμος λέει ότι εξαιρείται ο Άρης. Εξαιρείται ο Όφη, εξαιρείται η ΑΕΚ, εξαιρείται η Λάρισα. Ναι. Λέει ότι δεν εξαιρείται η Βέρεια. Λέει ότι δεν εξαιρείται ο Ιωνικός. Δεν λέω αν είναι δίκαιο ή άδικο, αλλά υπάρχει αυτός ο νόμος. Λέει ότι δεν εξαιρείται η ΑΕΠ Ηρακλής. Ο Ηρακλής της Εψημή εξαιρείται. Σωστό. Δεν γίνεται, δηλαδή, να σου πω κάτι. Είναι σαν να βγει να ανέβει ο Ηρακλής με το καλό στην Σούπερ Λίγκα και να πούνε. Κοίταξε να δεις, δεν με νοιάζει που εσύ είσαι ο ΑΣΥΓΜΑ Ηρακλής και δεν έχεις καμία σχέση με την ΑΕΠ Ηρακλής. Εγώ αποφασίζω ότι έχεις. Σωστά. Δεν γίνεται να υπάρχουν νόμοι και να μην τους ακολουθεί. Ναι, ρε παιδιά. Και πρόσεξε, το απίστευτο είναι αυτό που είπε και ο Μανώλης Σαρής. Δεν γίνεται να παίρνεις το μισό νόμο, το άρθρο Β του νόμου που εξαιρεί τον Άρη και τον Όφη, να το αφήνεις το άρθρο Α και το άρθρο Β που λέει να πληρώσει το 50%, ενώ η καταγγελία του δικηγόρου. Είναι να πάρει το 100% γιατί δεν είναι επίπτης στον νόμο ο Κοντονή. Mm. Και να του δίνεις το 50%. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει κάνει λάθος η δικαστής εδώ πέρα. Είναι ξεκάθαρο ότι κάτι συμβαίνει και πρέπει να το δούμε στην πράξη. Τώρα, μέσα σε όλο αυτό, όλη αυτή την αναστάτωση έχουμε και διάφορα άλλα ζητήματα και θέματα με τα γραφικά κτλ. Και προετοιμάζεται η ομάδα για το παιχνίδι της Παρασκευής. Παρασκευής. Παρασκευή, ρε παιδιά. Με τη Λαμία.
Αγωνιστικά προβλήματα δεν υπάρχουν. Θα είναι η καλύτερη δυνατή ενδεκάδα για τον Ένινγκ. Ο Άρης πρέπει να ξεκινήσει με νίκη το πρωτάθλημα. Είναι αυτονόητο αυτό. Και θα πρέπει μετά, θα έχει 5-6 μέρες να αφοσιωθεί στο ευρωπαϊκό του παιχνίδι που είναι την άλλη εβδομάδα, την άλλη Πέμπτη, με την Κόλος Κοβαλίβικα. Τώρα μετά σου λέει ρε φίλε, τα λέτε επίτηδες. Τώρα και αυτή όνομα είναι. Έτσι λένε. Συγγνώμη, Κοβαλίβκα δεν είναι η πόλη. Κόλος FC λέγεται η ομάδα. Η πόλη δεν είναι Κοβαλίβκα. Δεν ξέρω, νομίζω. Όχι, νομίζω ο χορηγός είναι. Κόλος είναι η πόλη, το όνομα της πόλης. Της ομάδας. Στο λεωφορείο τους γράφει Κόλος FC. Άλλο τι, ναι, θέλω να πω μήπως είναι τοπονύμιο. Προφανώς θα είναι, ξέρω. Ή δεν είναι, ας πούμε, Λέων. Μπορεί να είναι. Νομίζω ότι αυτή Λέοντες. Η Κόλος είναι μια εταιρεία, είναι κάτι σαν το Σκόντα Ξάνθη. Κάτι τέτοιο είναι. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι είναι. Είναι μια εταιρεία. I love Colos. Έτσι. Colos FC. We like it. Colos Kovalivka Supporters Club. Established 2020. Η Λαμία, η οποία ενισχύθηκε η Μαλία. Με έναν παίκτη δανεικό από τον ΠΑΟΚ, τον Χατζηστραβό, που είναι η καψούρα του Κόλκα αυτός ο παίκτης. Ήταν στον Καραϊσκάκη πέρσι και τώρα πήγε δανεικός στη Λαμία. Εντάξει. Ο συγκεκριμένος. Όχι, είναι χθεσινό αυτό και είναι ο αντίπαλος του Άρη, αυτό το αναφέρω. Άρης Λαμία δεν είναι το μάτι. Άρης Λαμία είναι το παιχνίδι. 6 και 4. Άσος. Την Παρασκευή το απόγευμα ξεκινάνε οι υποχρεώσεις. Οι ομάδες οι οποίες και αυτές έχουν ζητήσει να επανέλθει ο κόσμος στα γήπεδα. Βεβαίως. Ακούγεται εντόνως ότι από την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, δηλαδή στις 12, 20, 27 του μήνα, έτσι να το πω χοντρικά, είναι πιθανό να επιτραπεί η επάνωδος του 20% του κόσμου. Κάτι που σημαίνει ότι πάρτε διαρκείας, γιατί στα μεγάλα γήπεδα, έτσι. Δηλαδή ο Άρης υπολογίζει ότι έχει γύρω με βάση τα καθίσματα που έχει, χωρίς σουίτες, ναι. Μπορεί να διαθέσει 4.000 εισιτήρια. Και εμείς 3.000 με το Ιβανόφιο, 25%, 750 θέσεις. Μια χαρά. Μπράβο. Άρα από τα 4.000 εισιτήρια και γι' αυτό τα διαρκείας θα τελειώσουν την Παρασκευή, όσοι προλάβετε παιδιά μέχρι την Παρασκευή, μετά μη λέτε και δεν μπορώ να μπω, γιατί καταλαβαίνετε, ναι, ότι αν ο Άρης δώσει 3.000 διαρκείας παράδειγμα, σωστά, έτσι, τα 1.000 θα πάνε σε συγκεκριμένους μετά. Και θα φωνάζει, δεν θα παίξω κι εγώ Άρης. Στους κολλητούς σας θα δίνετε. Όχι, στους οπαδούς θα πάνε, Κώστα. Αυτό λέω. Εκεί θα πάνε, θα φωνάζει. Αυτοί που τρέχουνε στη Λαμία με βροχή, ενώ ο άλλος το βλέπει στην τηλεόραση σταυροπόδι. Σε αυτούς θα πάνε, ναι. Που κι αυτοί δεν είναι 1.000 στον Άρη και στον ΠΑΟ και στον Ηρακλή, είναι πολύ περισσότεροι. Αλλά δεν γίνεται να είσαι σταυροπόδι, να μην παίρνεις διαρκείας και να θες να πας μόνο στο Άρης ΠΑΟΚ και στο Άρης Ολυμπιακός και στο Άρης Παναθηναϊκός, αλλά να θες εκείνα τα μάτς εσύ να πάρεις στήριο και όλοι να μείνουν έξω. Ναι. Αν όμως πας και πάρεις διαρκείας, αυτομάτως κατοχυρώνεις τη θέση σου και δεν μπορεί κανένα να σου πει τίποτα. Και αυτό με το μέχρι την Παρασκευή έγινε ακριβώς γιατί πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός που να λες 2.000 διαρκείας και 2.000 εισιτήρια, θεωρώ, για να φτάσω στο όριο το 20%. Έτσι. Γι' αυτό γίνεται το συγκεκριμένο. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος γιατί μπήκε προθεσμία το μέχρι την Παρασκευή. Μάλιστα. Αυτά. Κώστα. Χρήσανθε. Χάρηκα πολύ για τη συνεργασία. Να είστε καλά. Εμείς θα τα πούμε και πάλι το απόγευμα στις 5 με όλα μπαουτάρις. Α, σας ακούω, μην χρησιμοποιείτε εκφράσεις μου κι εσείς. Γιατί όταν είναι καλές οι εκφράσεις σου, σαν την Κανταρίνα. Την Κανταρίνα, ναι. Κανταρίνα λέει ο Νίκος συνέχεια. Κανταρίνα, το λέει. Και ο Νίκος, πρόσεχε λίγο, πρέπει να του κάνεις ένα copy paste. Ναι. Στην εκπομπή που ακολουθεί, σαν το σκύλο με το γάτο, χρησιμοποιούν συνέχεια με το Μοσκοβίτη το αχ καλέ. Αχ καλέ και τέτοια. Συνέχεια τους έχω ακούσει, το αχ καλέ το χρησιμοποιούν συνέχεια. Βέβαια και σε άλλες εκπομπές χρησιμοποιούν εκφράσεις μου, σε άλλα ραδιόφωνα, αλλά δεν πειράζει. Κώστα, σε άλλα ραδιόφωνα λένε ως αποκλειστικές ειδήσεις που έχουμε πει μια ώρα πριν. Αλλά πέρα από τις ειδήσεις. Έχουμε γαλουχήσει γενιές και γενιές. Είμαστε περήφανοι πλέον γιατί μεγαλώσαμε λίγο. Και εντάξει, χαιρόμαστε να ακούμε. Και εσύ έτσι έγινε. Για να δούμε τι θα γίνει, την έκλεψες. Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Εγώ έχω κλέψει τα πάντα. Τα πάντα. Πήρε τηλέφωνο η...
Ποια είναι η τηλεφωνήτρια έξω, η Κέτι Γκρέι. Κοίταξε. Η Κέτι Γκρέι. Το κορυφαίο που έχω ακούσει είναι και στη μόδα ο Κυριάκος Θωμαίδης τώρα. Και με δίκη και με αυτά με, με τους δικαστές. Αυτό το είπε σε μένα το κορυφαίο. Και τα λοιπά. Είναι, ναι, δεν το έχει πει στον αέρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το να πω ένα ποίημα. Να πω ένα ποίημα. Και εσύ ρε Κώστα, ένα επειδή, θέμα δεν το έβγαλες. Επειδή όμως δουλεύει με τα αθηναϊκά πρότυπα, ναι, που λέει ότι αυτός που κάνει παραγωγή της εκπομπής ραδιοφωνικής, κάνει παραγωγή της εκπομπής. Δεν μπαίνει μέσα δεν να μιλάει. Δεν μιλάει με κόμενες. Δεν μπαίνει μέσα να μιλάει, να σαλιαρίζει, να έξω κτλ. Δηλαδή του λέει, βγάλε μου τον Κούση 12 και 5 και 12 και 5 ο Κούσης πρέπει να είναι στον αέρα. Όχι 12 και 6, ναι, τώρα τον παίρνω. Οπότε είχαμε κλείσει τον έναν που πέθανε. Τον Κούκι, τον Κούκι. Ένας που έχει πεθάνει. Ναι, τον Κούκι νομίζω. Πέθανε. Από το Εγάλεο, τον Κούκι από την ΕΠΟ. Ως συνήθως, ναι. Στο παλιό Μετρόπολη Σοφίτα. Τότε ήταν 80 χρονών αυτός. Στο παλιό Μετρόπολη Σοφίτα, έτσι, και όχι τώρα στο Θηλυκό που Σπύρου το κάνατε. Λούι 58. Η Μετροσπορ και αυτά, ναι, ναι, και αχ καλέ και αυτά. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, στη Σοφίτα, ναι, Σοφίτα. Και παίζει το χαλί, δεν μιλάει. Ενώ εμείς τότε ξέρεις, έτσι και δεν μιλούσαν 5 δευτερόλεπτα, χτυπούσε το τηλέφωνο και έλεγε: γιατί δεν μιλάει ο Κούσης? Έγινε κάτι, βγάλε με στον αέρα να πω μια είδηση. Λοιπόν, έτσι γίναν τα ραδιόφωνα πρώτα. Έτσι. Λοιπόν, δεν μιλούσε, έπαιζε το χαλί, δεν μιλούσε, γιατί περίμενε τη γραμμή. Σου λέει: θα μου το βγάλει. Τούπα 12 και 5 τον Κούκι. Ο Κούκι σε τον δεξί δεν το σηκώνει το τηλέφωνο. τον Κούκι, ρε! Και ανοίγει την πόρτα ο Κυριάκος και λέει. Και βγάζει το κεφάλι έτσι έξω, που είναι και λίγο περίεργο. Και λέει, να πω κανένα ποίημα. Και με έχει λούσει εμένα κρύος υδρότας. Και βγήκε ο Κούκης μετά 2 λεπτά σου. Σε μια άλλη εκπομπή θα σας πω τη συνάντηση του Κυριάκου με το Μάκη. Στις Κάλες. Εντάξει. Λοιπόν, άντε, γεια σας, φεύγουμε. Γεια σας, τα λέμε.